Είναι Παρασκευή, είναι 24 Μαΐου, είστε συντονισμένοι στο Ήπειρο στη Βιέννα και στην εκπομπή «Η ώρα της Ήπειρου». Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους, ελπίζω να είστε καλά και ελπίζω να είστε για ένα ακόμη μεσημέρι συντονισμένοι εδώ μαζί μας στη μεσημεριανή αυτή συντροφιά του Ήπειρο στη Βιέννα, με στόχο και την ενημέρωση, αλλά όχι μόνο, και την ψυχαγωγία και έτσι να βλέπουμε και αρκετά ακόμη πράγματα τα οποία υπάρχουν, τα οποία καλό είναι να βλέπουμε, τα οποία καλό είναι να αναδεικνύουμε. Και βέβαια και με στόχο και την επαφή μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή μεταξύ αυτής της εκπομπής και του κοινού. Επικοινωνείτε μαζί μας λοιπόν στο 2651 06541 και 68542. Το κινητό τηλέφωνο του Ήπειρου, το σταθερό συγγνώμη τηλέφωνο του Ήπειρου στη Βιέννα, εκεί βρίσκονται στη διάθεσή σας ή δημοσιογράφοι του Ήπειρου στη Βιέννα, παρεμβαίνετε οτιδήποτε χρειαστεί, ενδεχομένως έτσι να μας κοινοποιηθεί, το μεταφέρετε σε εκείνου στο τηλεφωνικό κέντρο του Ήπειρου στη Βιέννα. Το ίδιο κάνετε γραπτά στο κινητό τηλέφωνο που θα βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής και της σημερινής εκπομπής. Στο ωραίπειρου.gmail.com περιμένουμε τα email σας, ενώ μας βρίσκετε και στο Facebook αναζητώντας με ελληνικούς χαρακτήρες η ώρα της Ήπειρου. Το ίδιο κάνετε για τους λογαριασμούς του Ήπειρου στη Βιέννα, για τις σελίδες του Ήπειρου στη Βιέννα, σε Facebook, X και YouTube και βλέπετε και εκεί όσα συμβαίνουν, όσα τρέχουν, τη στιγμή που τρέχουν και βέβαια στο κανάλι μας στο YouTube και τα δελτία ειδήσεων, τα ρεπορτάζ, τις εκπομπές του Ήπειρου στη Βιέννα, οτιδήποτε χρειάζεται προκειμένου να είστε ενημερωμένοι. Η εβδομάδα αυτή φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος της, τουλάχιστον ημερολογιακά θα έλεγε κανείς ότι είμαστε στην Παρασκευή και είμαστε εν ώψη ενός Σαββατοκύριακου, το οποίο όμως δεν θα μας αφήσει να ησυχάσουμε, θα είναι έντονη η επικαιρότητα με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού αύριο, και όχι μόνο του Πρωθυπουργού, και της Υπουργού Πολιτισμού και του Προέδρου της Βουλής και γενικότερα μεγάλου κλιμακίου της UNESCO στην περιοχή της Βίτσας για την απόδοση του σήματος της UNESCO, μετά και την επίσημη εγγραφή έτσι, του Ζαγορίου στον παγκόσμιο έτσι, κατάλογο της UNESCO. Είναι μια εκδήλωση την οποία την σχεδιάζουν οι αρμόδιοι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό λοιπόν αύριο Σάββατο και την Κυριακή οι γιορτές έτσι, στο Σούλι, εκδηλώσεις στο Σούλι, επαιτειακές εκδηλώσεις στο Σούλι, επίσης με υψηλούς προσκεκλημένους. Οπότε νομίζω ότι θα είναι πολλά αυτά που θα τρέχουν και αυτά που θα ακούσουμε τις επόμενες δύο μέρες. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτά που θα ακούσουμε δεν τα έχουμε ξανακούσει, με την έννοια ότι μιλάμε για δύο πολιτιστικού ενδιαφέροντος κυρίως εκδηλώσεις, οπότε, okay, δεν είναι και αμιγώς πολιτικό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να φέρει κάποιος σε μια τέτοια επίσκεψη. Και βέβαια, συνεχίζουν και τα κοινωνικά ζητήματα, ειδικά και στη δική μας περιοχή, να βρίσκονται στο επίκεντρο και του αστυνομικού ρεπορτάζ, αλλά και του κοινωνικού ρεπορτάζ. Με ένα μαθητή πριν από μερικές μέρες να γρονθοκοπείται μέσα σε σχολική μονάδα εδώ στην Ήπειρο. Το παιδί αυτό χειρουργήθηκε σήμερα εδώ, στην πόλη των Ιωαννίνων, στο νοσοκομείο Χατζικώστα. Και βέβαια, και με μία υπόθεση που έρχεται στο προσκήνιο, πάλι σε τοπικό επίπεδο, που έχει να κάνει με την πορνογραφία έτσι, ανηλίκων και γενικότερα γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκων. Μία έρευνα, πολύμινη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, που οδήγησε δυστυχώς σε έμπρακτα αποτελέσματα, με την έννοια ότι βρέθηκε τελικά κάτι. Και επιβεβαιώθηκε αυτό το οποίο λέμε, συνηθίζουμε να λέμε, ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Θα τα δούμε και αυτά στη συνέχεια, θα δούμε όπως είπα όμως και άλλα πράγματα. Θα ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα, όπως κάνουμε και κάθε μεσημέρι, να δούμε τι καταγράφει ο κεντρικός τύπος, τι καταγράφουν οι εφημερίδες. Αρχής γενομένη σήμερα από την εφημερίδα Τα Νέα. Απεσιόδοξη και οργισμένη, λαός των άκρων οι Έλληνες, το αποκαλυπτικό, τα αποκαλυπτικά στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, πώς αυτοσυστηνόμαστε, ποιους δεν εμπιστευόμαστε, τι φοβόμαστε, γιατί είμαστε καχύποπτοι. Πόσο εμπιστεύεστε συγκεκριμένους θεσμούς και έτσι, συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Ένωση, την εμπιστεύομαι, απαντά το 49%.
των Ευρωπαίων έτσι, πολιτών, ενώ οι Έλληνες απαντούν το 45%. Δεν την εμπιστεύομαι, 42% των Ευρωπαίων, 52% των Ελλήνων. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ το 9% των Ευρωπαίων, το 3% των Ελλήνων. Ενώ το Εθνικό Κοινοβούλιο το εμπιστεύεται το 36% των Ευρωπαίων πολιτών, το 26% των Ελλήνων. Δεν το εμπιστεύεται το 57% των Ευρωπαίων, το 70% των Ελλήνων, ενώ δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, 7% για τους Ευρωπαίους, 4% για τους Έλληνες. Νομίζω κάτι λένε και αυτά τα ποσοστά. Σύνταξη χειρίας, τι και πότε αλλάζει μετά το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, μειώσεις ύστερα από 3 χρόνια καταβολής, το 70% της σύνταξης του θανόντος, ποιες είναι οι εξαιρέσεις και τι ισχύει στις περιπτώσεις παράλληλης λήψης αναπηρικών συντάξεων. Έρχεται νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, μειώνεται το όριο ταχύτητας στις πόλεις, στους πόσους πόντους και για πόσα χρόνια θα αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης. Γιατί νομιμοποιούνται οι σφήνες των μοτοσυκλετιστών. Δημογραφικό, τα μέτρα στήριξης για μητέρες και οικογένειες. Ποιοι είναι οι 5 άξονες πάνω στους οποίους θα στηριχθούν. Τι προβλέπουν αναλυτικά. Πολιτικό παρασκήνιο, τι προτείνουν Μητσοτάκης Τούσκ. Στην Ούρσουλα, τι ψήφισε η Αθήνα για τη Σρεμπένιτσα. Στη Χαλκίδα, το τευτέρι με τα θύματα των εφοριακών. Από τη Λατινική Αμερική, ο Έλληνας Πάμπλο, οι γαρίδες και τα 210 κιλά κοκαίνης. Βρετανία, γιατί ποντάρει τον Ιούλιο ο Ρίση Σούνακ. Στις προώρες εκλογές έτσι που θα λάβουν χώρα στη Βρετανία, στις 4 Ιουλίου υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι. Εφορία, παγώνουν για 1 χρόνο τα επιτόκια των ρυθμίσεων και φαινόμενα Taylor Swift εναντίον Μαντόνα, σημειώσατε 1. Εφημερίδα των συντακτών, το επόμενο πρωτοσέλιδο. Αμήχανη Ευρώπη, εγκλωβισμένη ελληνική κυβέρνηση, Παλαιστίνη, αναγνωρίσεις και εντάλματα στη Δυτική Όχθη, πηγαίνει ο Στέφανος Κασελάκης. Τα πάνω τα διπλωματικά και νομικά χαστούκια αυξάνουν την πίεση προς τους εναπομείναντες υποστηρικτές του Ισραήλ στην Ευρώπη. Εμφύλιο στη Γερμανία για την πιθανότητα μελλοντικής σύλληψης του Νετανιάχου. Διπλωματικές γυροβολιές από την ελληνική κυβέρνηση. Ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να απαντήσει για την πιθανότητα αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους και επέκρινε έτσι, το Δέλτα πι Δέλτα. Θρίαμβη τέλος για την οικονομία στην προημερήσιας συζήτηση στη Βουλή. Οι φούσκες μεγαλώνουν, το καλάθι του νοικοκυριού ακριβένει. Ηράκλειο Κρήτης, βγαίνουν μαχαίρια για το φιλέτο του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης. Ναυάγιο της Πύλου, αθώοι αλλά κρατούμενη εκδικητική παράταση του εγκλισμού των 9 επιζησάντων, αποφάσισε η ελληνική αστυνομία. Απευθείας αναθέσεις ΔΥΠΑ, υπόθεση στη Βουλή και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στέφανος Κασελάκης, αλλαγές στο κόμμα με ζητούμενο την αυτοδυναμία. Ευρωλίγκα Final Four, έτοιμοι να βάψουμε μπλε το Βερολίνο. Με το όνειρο ενός ελληνικού τελικού πέφτουν απόψε στη μάχη Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Έτος Καρύμπα, μια πρωτοβουλία της Χαλκίδας από τα κάτω που έφερε τα κάτω πάνω. Και το χάος που άφησε πίσω της η ταινία που ξεκίνησε ως διπλωματική εργασία, αλλά κέρδισε βραβείο τις Κάνες. Α, καλό είναι να τα λέμε και αυτά. Στην επόμενη εφημερίδα που είναι η απογευματινή. 6.000 κρατικά ακίνητα σε ιδιώτες, πακέτο προσφορών προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών, σε φάση υλοποίησης και ο στόχος για φθηνές κοινωνικές κατοικίες υψηλού επίπεδου. Η Εκκλησία χρειάζεται τις γυναίκες διακόνους. Ο Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφείμ, που έκανε πρώτο στο κρίσιμο βήμα, λύνει τη σιωπή του στην απογευματινή, απαντώντας στις ενστάσεις των επικριτών του. «Δεν θέλω να πάρω το δεύτερο βαθμό ιεροσύνης», λέει η Αντζελίκ Μολέν, που χειροτονήθηκε τη Μεγάλη Πέμπτη. Και τη βλέπουμε και στη φωτογραφία. Και η αλήθεια είναι ότι τότε είχαν ακουστεί αρκετά από τη μια πλευρά, νομίζω από την πλειοψηφία. Θετικά σχόλια, εντάξει, πάντα υπάρχει και η αντίθετη πλευρά. Μητσοτάκης, είμαστε πάντα δίπλα στις οικογένειες. Εθνικό πρόβλημα το δημογραφικό, έρχονται και άλλα θετικά μέτρα. Τα παπούτσια της Νέας Δημοκρατίας και το ξεκαρδιστικό TikTok ο Κυριάκος για ποδόσφαιρο, μπάσκετ
και ευρωεκλογές. Μιζοναντιδικία, ο Μαζονάκης με την αδελφή του στα μαχαίρια για τα λεφτά, τι συνέβη με τον τραγουδιστή και τη Βάσο, η διάρρηξη που δεν έγινε ποτέ, το ταμείο και η business. Μεγάλη Βρετανία, ο loser Ρίση Σούνακ, ο αντίπαλός του και το ταξίδι των γλυπτών, αντιμέτωπη με μεγάλη ήττα η συντηρητική. Θα τηρήσει την υπόσχεση του ο ηγέτης των εργατικών. Κύκλωμα σήμερα στον εισαγγελέα. Τα μπουμπούκια της εφορίας Χαλκίδας έπαιρναν μίζες για να κλείνουν τα μάτια σε διάφορα και γρηγορόσημο για χρονοβόρες. Υποθέσεις και η EuroLeague, η μεγάλη μάχη του θρύλου και του ΠΑΟ για τη 10η Κούπα. Απόψε Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε και Ολυμπιακός Ρεάλ στους δύο ημιτελικούς του Βερολίνου. Το επόμενο πρωτοσέλιδο είναι αυτό της Καθημερινής. Επανέρχεται για Πατριώτικες 300 η Ουκρανία. Συμφωνία ασφαλείας με το Κίεβο, υπογράφει η Αθήνα. Προσπόληση χιλιάδες ακίνητα του Δημοσίου. Εκδήλωση του ΣΕΒ. Η Ευρώπη χρειάζεται επανεκκίνηση του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Η δίωξη είχε φυτέψει άνθρωπό της στο καρτέλ, κατάσχεση κοκαίνης στον Πειραιά. Κερκόπορτα τα social media για ηλεκτρονικές απάτες από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το 77% των περιστατικών, πολύ μεγάλη προσοχή. Πέγγι Ζουμπουλάκη, δωρεά 6.000 αρχαιοτήτων από προϊστορικά αγγεία και ειδόλια μέχρι με τα βυζαντινές εικόνες και νομίσματα, δώρησε στο ελληνικό δημόσιο η γκαλερίστα Πέγγι Ζουμπουλάκη. Λειτουργικά αναλφάβητο 1 στα 5 παιδιά, τι αναφέρει η έκθεση της ελληνικής PISA. Κρήτη, λείπουν 1,5 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού από τη Χερσόνησο. Κάποια από τα θέματα της Καθημερινής. Η Αυγή είναι η επόμενη εφημερίδα. Το εδόλιο για την εσχροκέρδη απολογείται σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Βουλή για την ακρίβεια, η ώρα των απαντήσεων για την κυβέρνηση που αρνείται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Μοναδική διέξοδος, η κοστολογημένη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Έρχεται φόρος λίπους εν μέσω πληθωρισμού και ακρίβειας. Ο Υπουργός Υγείας σχεδιάζει την επιβολή ενός φόρου κατανάλωσης για αγαθά που θεωρούνται επιβλαβή για την υγεία. Ένας εναλλακτικός φόρος που σκοπό έχει να μειωθεί η κατανάλωση ανθυγιεινών προϊόντων εκλαμβάνεται από την κυβέρνηση ως μοναδική πηγή εσόδων για το σύστημα υγείας. Στη Δυτική Όχθη, ο Στέφανος Κασελάκης, είναι ώρα και η Ελλάδα να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στη Φόρα, τα γαλάζια σκάνδαλα, οι απευθείας αναθέσεις από τη ΔΥΠΑ και η γνώριμη στη Νέα Δημοκρατία εφοριακός της Χαλκίδας που πιάστηκε σε κύκλωμα. Επιστολή Καριστιανού στο Μητσοτάκη με αμήλικτα ερωτήματα απευθύνεται και προς την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την οποία καλεί να τιμήσει το θεσμικό της ρόλο και να αναλάβει ουσιαστική θέση επί της υπόθεσης των Τεμπών. Επιβολή 11 ώρες εργασίας στις Κουριές, υπεργολάβοι αναγκάζουν μονομερώς τους εργαζόμενους, οι οποίοι δουλεύουν σε δύσκολα τεχνικά έργα κάτω από τη γη σε επικίνδυνη υπερεργασία. Συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη. Ετοιμάζουν τα μνημόνια διαρκείας της επόμενης μέρας. Κυβερνήσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματά της ακονίζουν μαχαίρια. Με ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα στις ευρωεκλογές, ο λαός να στείλει μήνυμα. Αρκετά ματώσαμε. Φτάνουν πια οι θυσίες για τους ομίλους και τα κέρδη τους. Αντεπίθεση σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλη συγκέντρωση του Δημήτρη Κουτσούμπα στο Γέρακα. Όσο πιο δυνατό το κομμουνιστικό κόμμα, τόσο πιο δυνατός ο λαός στις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Πρώτη δύναμη ξανά η πανσπουδαστική, με την ορμή της μεγάλης νίκης η φωνή των φοιτητών θα ακουστεί δυνατά και στις 9 Ιούνιου. Βέβαια, το λέγαμε και χθες ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές αναγνώσεις των αποτελεσμάτων των φοιτητικών εκλογών. Και η πανσπουδαστική και η ΔΑΠ, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, λένε ότι έχουν πάρει τα ίνια, ότι είναι πρώτες και οι δύο, για πολλωστή φορά. Κυβέρνηση, ηγεσία ενόπλων δυνάμεων, συγγίνει χθίως για την έκρηξη μια ανάσα από τη φρεγάτα Ίδρα. Εντείνεται η πολεμική προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοινή αντιαεροπορική ασπίδα, ζητάνε Μητσοτάκης και Τούσκ. Ευρωεκλογές, νέες δηλώσεις στήριξης στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Εργαζόμενοι στα εργοτάξια του μετρό συνεχίζουν τις απεργίες μέχρι να δικαιωθούν. Σήμερα ο αποχαιρετισμός στον σύντροφο Γιώργο Λαμπράκη. Έγκλημα στα Τέμπη, στη Βουλή δικογραφία για τέσσερις της κυβέρνησης.
και 50ο φεστιβάλ της ΚΝΕ οδηγητή αύριο στην Γράβα ο νέος μεγάλος σταθμός. Ο ελεύθερος τύπος για τη συνέχεια, φορολογικά κίνητρα για παιδιά, το σχέδιο της κυβέρνησης για το δημογραφικό, πακέτο μέτρων στήριξης της οικογένειας μετά τις ευρωεκλογές, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Σούπερ μάρκετ που αυξάνονται και που μειώνονται. Οι τιμές, να δούμε πότε θα μειωθούν, γιατί μόνο αυξήσεις βλέπουμε. Θετική η Φοντερ Λάιεν στην επιστολή τους, πρωτοβουλία Μητσοτάκη και Τούσκ για ευρωπαϊκό αντιπυραυλικό θόλο. 5 τμήματα μηχανικών πολυτεχνικά πτυχία από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Κάθε μέρα και μια κολοτούμπα κασελάκια από Χαμάς και ΝΑΤΟ έως φράχτη και υγεία. Σεξουαλικές επιθέσεις, επιδότηση ταξί για την νυχτερινή ασφάλεια γυναικών στη Γερμανία. Τα μυστικά μιας χάλκινης πανοπλίας 3.500 ετών Έλληνες πεζοναύτες σε προσωμείωση μάχης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το κοντέινερ από την Κολομβία έχει 210 κιλά κοκαίνη και διάλογη σοκ στο κύκλωμα εφοριακών στη Χαλκίδα, δώσε 5.000 και πες και ευχαριστώ. Κόντρα νιούζ η επόμενη εφημερίδα, ταρακουνάει το σύστημα η πρόβλεψη για αποχή 55%, οργισμένος και απογοητευμένος ο κόσμος στέλνει μήνυμα σε όλα τα κόμματα. Εφιαλτικό σκηνικό καταγράφουν οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Στέφανος Κασελάκης, κάποιος παίζει μαζί μας πιο ακριβό το λάδι στην Ελλάδα από Βέλγιο και Γερμανία. Νίκος Ανδρουλάκης, το δημογραφικό είναι προτεραιότητα για το Πασόκ. Εδώ η Χαλκίδας, πώς δρούσαν οι εφοριακοί και το σημειωματάριο με τις ταρίφες. Φαινόμενο ψυχρή λίμνη, ραγδαία αλλαγή σκηνικού του καιρού. Ήδη από αύριο, 3.000 τακτικά χειρουργία σε αναμονή, κραυγή απόγνωσης από την ΠΟΕΔΗΝ για τα νοσοκομεία παιδών και φορολογούμενοι ποια είναι τα SOS για τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις. Τελευταία εφημερίδα είναι αυτεμπορική, διαγωνισμοί με πακέτα κρατικών ακινήτων, άμεσα χαρτογράφηση, αποτίμηση και αξιοποίηση 36.000 ακινήτων. Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα σοκ ρυθμιστικής απλοποίησης και λιγότερη γραφειοκρατία. Φοντερ Λάιεν, ναι σε Μητσοτάκη Τούσκ για το Iron Dome. Οδηγός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αμφισβήτηση τεκμαρτών εισοδημάτων σε 20 βήματα. Αυτόματες δηλώσεις κρύβουν διπλή παγίδα για 1,3 εκατομμύρια φορολογούμενους. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 13 ημέρες για την πρώτη μείωση επιτοκίων και εκτιμήσεις έρχεται νέος γύρος αυξήσεων έως και 15% στον καφέ. Πάμε να μπούμε στην πρώτη συζήτηση για σήμερα, να ξεχωρίσουμε κάποια από αυτά που ακούσαμε, να προβληματιστούμε γιατί όχι, να δούμε και διάφορες άλλες τυχές. Ο Νίκος Βούστρος είναι μαζί μας για άλλη μία μέρα, για άλλο ένα μεσημέρι μέσω του Skype. Νίκο, καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, Λάμπρο. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους τηλεθεατές. Παρακολουθώ και εγώ σοκαρισμένος, μπορώ να σου πω, αυτή την υπόθεση με τους εφοριακούς της Χαλκίδας, που εντάξει, όχι ότι πέφτουμε από τα σύννεφα, ότι δεν υπήρχαν εστίες διαφθοράς στους δημόσιους λειτουργούς της χώρας. Υπήρχαν και υπήρξαν διαχρονικά τέτοιες εστίες. Το θέμα εδώ όμως είναι άλλο. Εδώ έχουμε μια δομημένη εγκληματική οργάνωση με μια ολόκληρη σπήρα, με μέλη, με αρμοδιότητες, με διεύθυνση, με αρχηγούς, υπαρχηγούς κτλ. Έτσι. Εδώ το πράγμα έχει ξεφύγει πλέον και νομίζω ότι πέρα από τη συγκεκριμένη υπόθεση όπου εντάξει οπωσδήποτε έχουν πέσει και τα φώτα της δημοσιότητας, αν θέλεις και σε κάποιες έτσι σπαρταριστές πτυχές, η κυρία αυτή φέρεται ότι έχει βραβευθεί ως η καλή υπάλληλος του μήνα από την υπηρεσία της και μάλιστα από υφυπουργό της κυβέρνησης. Λοιπόν, τι να πει κανείς, εδώ η ζωή πραγματικά ξεπερνάει τα σενάρια των κωμωδιών. Τα σενάρια των κωμωδιών του μαύρου χιούμορ τα ξεπερνάει η ίδια ζωή. Είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Είπαμε, όχι ότι δεν υπήρχαν τέτοιες εστίες και παλιότερα ή δεν υπήρξαν άλλες φορές. Απλώς κάθε φορά εκπλήσεσαι με το μέγεθος έτσι όλο σοκάρι αυτό. Σοκάρει το μέγεθος, ακριβώς. Ναι. Σοκάρει το μέγεθος της κατάστασης. Σοκάρει, αν μου επιτρέπεις Λάμπρο, η κοινικότητα των εμπλεκομένων, τουλάχιστον από τους διαλόγους που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, έτσι, που δεν αμφισβητούνται από κανέναν. Είναι αυθεντικοί οι διάλογοι αυτοί.
έχουν προκύψει από νόμιμες καταγραφές αυτοί οι διάλογοι. Σωστά. Δεν τους φαντάστηκε κάποιος, ούτε είναι κάτι περίπου έτσι. Είναι ακριβώς αυτοί οι διάλογοι. Άρα λοιπόν σοκάρει και η κοινικότητα των συμμετεχόντων. Mm-hmm. Και επίσης να μου επιτρέψεις να πω ότι εμένα προσωπικά με σοκάρει και η υπερασπιστική γραμμή της δικηγόρου που ανέλαβε την διευθύντρια της ΔΟΗ εκεί, η οποία λέει, εντάξει, λέει ούτε λίγο ούτε πολύ, γιατί δεν έχετε ακούσει για φακελάκια σε γιατρούς. Πάει λοιπόν να εφαρμόσει, να επικαλεστεί έναν απαράδεκτο συμψηφισμό, ότι επειδή μπορεί και κάπου αλλού να έχει υπάρξει κάποια δωροδοκία, άρα δεν πειράζει, όλα καλά. Βεβαίως, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, έτσι, ούτε σε νομικό επίπεδο, ούτε σε κοινωνικό επίπεδο. Ασφαλώς δεν είναι σοβαρά πράγματα, ασφαλώς δεν μπορεί να πείσει κανένα δικαστήριο με τέτοια επιχειρήματα. Αυτά πιο πολύ διασκεδάζουν τις εντυπώσεις και προσπαθούν έτσι να δημιουργήσουν ένα κλίμα στην κοινή γνώμη. Ωστόσο, υπάρχει όμως ένα θέμα εδώ. Κάποτε, σε κάποιες παλιότερες εποχές, όποιος πιανόταν με τη γίδα στην πλάτη, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, θα έβγαινε να ζητήσει συγγνώμη. Θα συγκέντρωνε τη χλέβη και την απαξίωση της κοινωνίας και πολλοί θα το έβλεπαν αυτό πάρα πολύ, με πολύ μεγάλο αποδοκιμασμό. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι επιχειρείται έτσι και ένας συμψηφισμός, ότι επί της ουσίας κι άλλοι το κάνουν, οπότε δεν πειράζει εφόσον κι άλλοι το κάνουν. Ναι. Νομίζω ότι αυτό το αξιακό θέμα, δηλαδή το θέμα των αξιακών κωδίκων της ελληνικής κοινωνίας, είναι κάτι πάρα πολύ βαθύ και είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Διότι έχουμε ευθύνη γι' αυτό και εμείς που μιλάμε δημόσια. Σωστά. Δεν μπορεί να αφήνονται αυτά τα πράγματα να πέφτουν και να στεκόμαστε μονάχα στο γεγονός των ποσών ή μονάχα στο γεγονός του ότι εκβίαζαν πολλούς σε αριθμό επιχειρηματίες ή ότι επί πολλά χρόνια λειτουργούσε αυτή η φάμπρικα μέσα σε μια δημόσια υπηρεσία. Μέσα σε μια δημόσια υπηρεσία, μέσα σε μια οικονομική υπηρεσία του δημοσίου που κατά τα άλλα υποτίθεται ότι είναι εκεί για να προστατεύει το κοινωνικό σύνολο από κάποιους επιχειρηματίες που θέλουν να συμπεριφερθούν έτσι. Mm. Λοιπόν, υπάρχει θέμα και όσο και αν δεν είναι γενικό και αδιάκριτο, οπωσδήποτε υπάρχει θέμα και έχει πολλές πτυχές. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή την τακτική του, έχει ξανασυμβεί, γιατί να μην το κάνω κι εγώ, το βλέπεις και σε διάφορα άλλα πράγματα της καθημερινότητας. Δεν είναι μόνο αυτό. Νομίζω ότι είναι μια νοοτροπία που κακώς, αλλά την έχουμε καλλιεργήσει μέσα μας, ενδεχομένως ακριβώς επειδή έχουμε στο μυαλό μας ότι ισχύει μια, πώς το πω, μια ελαφρά αντιμετώπιση, τέλος πάντων, από την πλευρά των αρμόδιων αρχών και των ελεγκτικών μηχανισμών. Ότι, τι θα μου κάνουν, το έχουν κάνει και άλλοι, εμένα θα βρουν. Μια τιμωρησία, ένας κοινωνικός συμψηφισμός, είναι ακριβώς το ίδιο φαινόμενο όπως εκείνος που περνάει με κόκκινο και θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές στο δρόμο. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς παρατηρείται το φαινόμενο να γίνεται και επιθετικός μετά την παράβαση στην οποία έχει προβεί οποιοδήποτε διαπράττει κάτι τέτοιο, με το επιχείρημα ότι αφού το κάνουν και άλλοι, μόνο εγώ το έκανα. Λοιπόν, τα έχουμε όλοι βιώσει αυτά τα πράγματα έτσι κατά την κυκλοφορία μας και κατά τη δημόσια παρουσία μας. Λοιπόν, νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει να πρέπει η ελληνική κοινωνία να τα επαναδιαπραγματευτεί, να τα επανακαθορίσει και θέλω να πιστεύω από μηδενική βάση. Μακάρι, πραγματικά. Όπως επίσης, νομίζω ότι είναι άξιο πραγματικά, όχι απορίας, άξιο προβληματισμού, πραγματικά δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίσω. Αυτά τα δύο περιστατικά που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, αυτά που έλεγα στην αρχή για τη δική μας περιοχή, αφενός ο ξυλοδαρμός του μαθητή σε γυμνάσιο, με αποτέλεσμα το παιδί σήμερα να χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Υπάρχει ΕΔΕ κατεπίγουσα για το κατά πόσο υπάρχουν ευθύνες από την πλευρά των καθηγητών και της διεύθυνσης του σχολείου. Αλλά και το άλλο περιστατικό, το οποίο επίσης πραγματικά λες ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί κάπου. Και όμως υπάρχουν 9 κατηγορούμενοι αυτή τη στιγμή για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους και για κατοχή πορνογραφικού υλικού. Που πραγματικά τα σκέφτεσαι και λες ότι, ξέρεις κάτι, συμβαίνουν στις ταινίες, συμβαίνουν στις μεγαλοπόλεις, συμβαίνει στην Αθήνα, συμβαίνει. Ποιος θα το κάνει στα Γιάννενα, και βλέπεις ότι γίνονται και στα Γιάννενα. Αυτό που σήμερα συμβαίνει στην Αθήνα, αύριο θα έρθει και στα Γιάννενα. Να. Και μεθαύριο θα πάει και στο χωριό των Ιωαννίνων.
Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όλοι και αυτή είναι η πραγματικότητα που έχει δημορφωθεί γύρω μας. Όσον αφορά τη δεύτερη υπόθεση, θα σου πω ότι εντάξει, ακόμα τρέχουν τα ρεπορτάζ, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, αλλά πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Είναι καθόλου σοβαρή η υπόθεση. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται και με αυτό το σκεπτικό την αντιμετωπίζουν και οι αστυνομικές αρχές και όχι ότι άλλες υποθέσεις τις αντιμετωπίζουν ως αστείες. Δεν εννοώ αυτό. Ναι, σίγουρα. Αλλά υπάρχει οπωσδήποτε πάντοτε όταν εμπλέκονται ανήλικοι, όταν εμπλέκονται θέματα γενετήσιας αξιοπρέπειας κτλ. Υπάρχει μια έξτρα ευαισθησία, να το πούμε έτσι. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, να το πούμε έτσι, και από την πλευρά των αστυνομικών αρχών. Λοιπόν, πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Ας περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει, τι ακριβώς θα συμβεί. Ήδη σχηματίζονται δικογραφίες, τρέχουν τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα. Ωστόσο, ας μην πούμε τίποτα παραπάνω σε αυτή τη φάση, να δούμε ακριβώς πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα υπάρξουν εξελίξεις και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ναι, τώρα, ναι, ας το αφήσουμε εκεί. Οπωσδήποτε, όπως σχολίασες πάρα πολύ σωστά και έτσι πιάνοντας την ουσία του θέματος, πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν περιμέναμε να ακούσουμε στα Γιάννενα, όμως ήρθε η ώρα να ακούμε τέτοια πράγματα και στα Γιάννενα. Σωστά. Και σε αντίστοιχες πόλεις, ακόμη και μικρότερες. Λοιπόν, να τα ακούμε με την έννοια ότι υπάρχουν, οπότε ας τα καταγγείλουμε με αυτή την έννοια. Ασφαλώς. Και στο πρώτο, έτσι στο πρώτο σκέλος, στην υπόθεση των μαθητών, εγώ κρατώ αυτό που, επειδή σήμερα το πρωί είχα μία συζήτηση και μία συνέντευξη που θα τη δούμε στα Δελτία Ειδήσεων λίγο αργότερα με την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, με την κυρία Μπέση, και της λέω ότι το προηγούμενο διάστημα, επειδή είχε τύχει να ξανακάνουμε συζητήσεις για όλο αυτό, η εικόνα που μας ερχόταν εμάς, που μας μεταδιδόταν εμάς, είναι ότι ευτυχώς η δική μας περιοχή τα πάει καλά στο κομμάτι του σχολικού εκφοβισμού. Δηλαδή ότι υπάρχουν κάποια μικρά περιστατικά, αλλά δεν είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και θέλαμε να πιστεύουμε ότι κάπως βοηθάει όλο αυτό, όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται. Αυτό λοιπόν που κράτησε από την κυρία Μπέση, από αυτά που μου είπε, είναι ότι η εικόνα αυτή που υπάρχει, ότι όντως τα πάμε καλά, δυστυχώς πολλές φορές μπορεί να είναι και πλασματική, με την έννοια ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο επίπεδο που θα θέλαμε να καταγγείλουμε αυτά που θα έπρεπε να καταγγείλουμε. Οπότε υπάρχει μια γενική εικόνα ότι επειδή όντως γίνεται δουλειά στο κομμάτι της πρόληψης και υπάρχει μια στόχευση στην πρόληψη με δράσεις, με ενημερώσεις, με διάφορα πράγματα που λέγονται μέσα στα σχολεία, ότι αυτά κάνουν δουλειά, που όντως κάνουν δουλειά, αλλά να που υπάρχουν και τέτοια περιστατικά τα οποία οφείλουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και γι' αυτό έχει προκηρυχθεί και ΕΔΕ και διενεργείται ΕΔΕ αυτή τη στιγμή για να εντοπιστούν τυχόν ευθύνες από τους καθηγητές, από τους ανθρώπους της σχολικής μονάδας. Και πολύ καλά κάνει και διενεργείται η ΕΔΕ και μακάρι να προκύψει και κάτι από την ΕΔΕ και να μην έχει η ΕΔΕ αυτή τη συνήθη κατάληξη που έχουν οι ΕΔΕ που διενεργούνται κατά δημοσίων λειτουργών ορισμένες φορές, για να μην πω τις περισσότερες φορές, που απλά μπαίνουν στο αρχείο στο τέλος των υποθέσεων. Χωρίς να μένει η αίσθηση στον κόσμο ή και σε εμάς που παρακολουθούμε τα ρεπορτάζ, ότι όντως υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα αυτή την ΕΔΕ. Λοιπόν, είναι μια διαδικασία πειθαρχικής φύσεως, η οποία όμως δεν λύνει τα προβλήματα. Μπορεί κάτι να προκύψει από αυτό, μπορεί και κάτι να μην προκύψει. Mm-hmm. Ωστόσο, πιο πολύ η δικιά μου ανάγνωση είναι ότι μάλλον στην περιοχή μας τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε την έναρξη αυτού του πάρα πολύ άσχημου κοινωνικού φαινομένου, που δεν είναι ξεκομμένο από την υπόλοιπη κατάσταση, από ό,τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Τα αίτια είναι πολλά, τα αίτια είναι βαθιά. Απλά στην περιοχή μας όλα φτάνουν με κάποια σχετική καθυστέρηση. Και βεβαίως ευελπιστώ ότι δεν θα το δούμε σε αυτό το βαθμό που συμβαίνει στις πολύ μεγαλύτερες πόλεις. Mm-hmm. Δεν θα δούμε αυτά τα ακραία περιστατικά που έχουμε δει κατά καιρούς και που μεταδίδουμε και από τα ρεπορτάζ από την Αθήνα ή που σχολιάζουμε στα ρεπορτάζ συναδέλφων από την Αθήνα. Νομίζω ότι δεν θα φτάσουμε σε τέτοια ακραία πράγματα στα Γιάννενα. Αλλά εδώ θα πρέπει να πούμε το πόσο πολύ άσχημα μπορεί να εξελιχθεί ένα περιστατικό βίας. Όπου επισέρχεται η βία, τα πράγματα γίνονται απρόβλεπτα. Και αυτό πρέπει να το πούμε και στα παιδιά, στους μαθητές, που είναι τα παιδιά όλων μας. Έτσι, είναι τα παιδιά της κοινωνίας μας αυτά τα παιδιά και είναι η αυριανή ελληνική κοινωνία αυτά τα παιδιά. Σωστά. Και γενικότερα μιλάμε για ανθρώπους που αυτή τη στιγμή έχουν και περισσότερα ερεθίσματα από τα παιδιά προηγούμενων δεκαετιών, το οποίο δυστυχώς φαίνεται ότι επιδρά αρνητικά. Δεν είναι κακό το να έχεις ερεθίσματα, είναι κακό το να έχεις τα συγκεκριμένα ερεθίσματα. Ακριβώς. Κατά την άποψή μου, αγαπητέ μου Λάμπρο, είναι θέμα κοινωνικών προτύπων. Είναι τα πρότυπα τα οποία
επιλέγει μια κοινωνία με τα οποία θα τροφοδοτήσει, αν θέλεις, ήθη στα παιδιά της, έτσι, στις νεότερες γενιές, που βεβαίως δεν είναι τα παιδιά υπεύθυνα γι' αυτό, είμαστε εμείς οι γονείς τους. Οι μεγαλύτεροι της κάθε φορά κοινωνίας είναι αυτοί που αποφασίζουν και τέλος πάντων επιτρέπουν τα πρότυπα ή πολλαπλασιάζουν ή αναπαραγάγουν τα πρότυπα. Οπωσδήποτε είναι πολύ βαθύ το θέμα αυτό και δεν είναι μεμονωμένο, δεν είναι απλά ένα περιστατικό βίας. Είναι μια κοινωνική παρακμή όλο αυτό. Έχει να κάνει με την πολύ μεγάλη αύξηση της επιθετικότητας λεκτικής και σωματικής που παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια σε διάφορες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής, από μια απλή παρεξήγηση στο δρόμο που μπορεί να συμβεί μεταξύ δύο οδηγών, από μια για σήμαντη αφορμή, από ένα καυγά για σήμαντη αφορμή που βλέπουμε μερικές φορές. Βλέπουμε από όλα αυτά τα περιστατικά που και εμείς καταγράφουμε, βλέπουμε ότι η ελληνική κοινωνία αρχίζει να λειτουργεί με ένα θυμό, αρχίζει να λειτουργεί πάρα πολύ συναισθηματικά και πάρα πολύ φορτισμένη με αρνητικά συναισθήματα. Mm-hmm. Τώρα, τι ευθύνεται γι' αυτό, δεν μπορώ να το αναλύσω, δεν μπορώ να το αξιολογήσω, δεν είμαι κοινωνικός επιστήμων, δεν είμαι επιστήμων της ψυχολογίας, δεν μπορώ να καταλάβω τις αιτίες πίσω από αυτό. Βλέπω όμως ότι περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ο θυμός αυτός, ο κοινωνικός θυμός, υπάρχει μέσα στην ελληνική κοινωνία, σιγοκαίει και δημιουργεί τέτοια φαινόμενα. Διότι, όπως βλέπουμε και από τις αντίστοιχες επιστημονικές έρευνες, όλα αυτά τα παιδιά που εμπλέκονται σε τέτοιου είδους συμπεριφορές, συνήθως υπάρχουν και άλλα θέματα γύρω τους. Θέματα γενικότερης παραβατικότητας, ή υπάρχουν άλλα θέματα οικογενειακά, ή υπάρχουν άλλα θέματα στον περίγυρό τους. Έτσι λοιπόν, δεν είναι η αιτία αυτό που είδαμε στο συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα άλλων αιτιών και άλλων καταστάσεων, τις οποίες και η πολιτεία πρέπει να δει. Και θα μου επιτρέψεις να πω πάλι αυτό που λέω πάντα, ότι η πολιτεία μας πολλές φορές διαλέγει και την εύκολη λύση. Λέει, θα κάνω σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς. Mm. Καλά είναι τα σεμινάρια, βεβαίως, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Πρέπει να ψάξεις να βρεις τις αιτίες που το προκαλούν. Ή λέει, θα φτιάξω μια εφαρμογή για να μπορεί, γιατί έχουμε και την εφαρμογολαγνία, όπως την έχω χαρακτηρίσει σε άρθρα μου το προηγούμενο διάστημα. Θα φτιάξω λοιπόν μια εφαρμογή, λέει, η κυβέρνηση, η πολιτεία, οι αρχές, και έτσι ώστε όποιος έχει πρόβλημα μέσω της εφαρμογής θα κάνει μια καταγγελία, θα κινητοποιεί το μηχανισμό και ξέρω εγώ τι άλλο. Mm-hmm. Αυτά δεν συμβαίνουν ούτε στις ταινίες. Τα προβλήματα λύνονται με την άρση των αιτιών που τα προκαλούν. Δεν λύνονται φτιάχνοντας μια εφαρμογή στο κινητό. Αν ήταν έτσι, θα είχαμε βγάλει εφαρμογές για τα πάντα, θα είχαμε λύσει όλα μας τα προβλήματα. Mm-hmm. Λοιπόν, θα πρέπει λίγο και η πολιτεία μας να είναι λίγο πιο σοβαρή, να σκύψει λίγο έτσι με μεγαλύτερη προσοχή σε αυτά τα ζητήματα και να τα αναλύσει σε βάθος, να δει τι φταίει. Σωστά. Και γενικότερα να ψάξει και να βρει και λύσεις όλοι μαζί, αλλά κυρίως η πολιτεία. Και ας κινητοποιηθεί και η επιστημονική κοινότητα. Ας σταματήσει και η επιστημονική κοινότητα έτσι να φιλοσοφεί αορίστως σε κάποιες περιπτώσεις και ας ασχοληθεί με περιστατωμένο τρόπο, με πιο υπαρκτά θέματα, με θέματα τα οποία μας αγγίζουν, με θέματα τα οποία μας αφορούν. Ας φύγει λίγο και η επιστημονική κοινότητα από την πολλή θεωρία και ας δει και όλα αυτά τα προβλήματα. Αλλά πώς, και να προτείνει λύσεις. Mm-hmm. Η όποια επιστημονική κοινότητα μπορεί να εμπλέκεται, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά θα μας απασχολούν όλο και περισσότερο στο μέλλον, Λάμπρο, και δυστυχώς είναι σημεία των καιρών και είναι πράγματα που θα τα δούμε. Και βεβαίως δεν ασπάζομαι αυτή τη λογική που λέει ότι για όλη αυτή την κατάσταση φταίει, ξέρω εγώ, η καραντίνα των ημερών του COVID. Mm-hmm. Όχι, γιατί υπήρχαν και πριν τον COVID όλα αυτά. Πολλά από αυτά είναι απόρριες και της 15ετούς οικονομικής κρίσης. Είναι πολλά πράγματα που έχουν παίξει ρόλο. Έχει να κάνει και με την νοοτροπία του Έλληνα, τον οχαδερφισμό, τον ετσιθελισμό, την κουλτούρα της μη συμμόρφωσης και της παραβατικότητας, η οποία καλλιεργείται παντού και από όλους, κακά τα ψέματα, έτσι να πούμε, αλήθειες, εδώ πέρα τώρα. Λοιπόν, όταν αυτό το παιδί μπορεί στον οικογενειακό του περίγυρο κάποιος να περνάει με κόκκινο, για παράδειγμα, όχι αυτό το συγκεκριμένο παιδί που έκανε αυτό, το κάθε παιδί που θα μπει σε μια παραβατική συμπεριφορά, όποια και αν είναι αυτή, υπάρχουν κάποιοι μεγαλύτεροι γύρω του που δεν είναι και τα καλύτερα παραδείγματα, συνήθως. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα ξαναδούμε, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να τα αντιμετωπίσουμε. Σωστά, σωστά. Κλείνοντας, θέλω να σε ρωτήσω τι μπορούμε να περιμένουμε από την αυριανή πρωθυπουργική
επίσκεψη στο Ζαγόρι, με την έννοια ότι πλησιάζουμε στις ευρωεκλογές. Επίσκεψη του Πρωθυπουργού επίσημη προεκλογική δεν έχει γίνει. Νομίζω ότι αυτή θα είναι και θα είναι και η τελευταία. Δεν νομίζω ότι, εκτός αν κάνει κάποια έκπληξη των τελευταίων ημερών της τελευταίας στιγμής, αλλά το θεωρώ λίγο απίθανο. Έρχεται λοιπόν στο Ζαγόρι σε μια σημαντική στιγμή για την περιοχή, αλήθεια. Είναι η απόδοση του σήματος της UNESCO, αλλά όπως έλεγα και πριν, είναι και περισσότερο. Αν με επιτρέψεις, Λάβρο, πιο πολύ είναι μια εθιμοτυπική τελετή. Αυτό, μπράβο. Κάτι το ουσιαστικό είναι, ναι. Κάτι το οποίο θα γίνει για την φωτογράφηση και την αποστολή, ναι, του σχεδίου. Η εγγραφή έχει γίνει από πέρυσι. Ναι. Ακριβώς. Το θέμα είναι τι συνεπάγεται όλο αυτό και για το Ζαγόρι και για τα Γιάννενα, ναι, και την Ήπειρο, και τι μπορεί κάποιος να περιμένει, Ζαγορίσιος ή μη, να το πούμε έτσι, Γιαννιώτης ή μη, Ηπειρώτης ή όχι από άλλη περιοχή. Τι μπορεί να περιμένει κάποιος από αυτό, mm-hmm, και ποιο θα είναι το αποτύπωμα και το αποτέλεσμα. Δηλαδή, καλό είναι να λέμε ότι θα έρθει ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός μπορεί να έρθει να πει και τον καφέ του. Να. Δεν σημαίνει κάτι το ότι έρχεται ο Πρωθυπουργός. Μην ξεχνάμε ότι πέρα από 2-3 πράγματα συγκεκριμένα, τα οποία ούτε καν έχουν τρέξει, όπως για παράδειγμα το κτίριο του παλιού πανεπιστημίου, mm-hmm, η απόδοση του στρατοπέδου στην πόλη κλπ. Έχουμε ακούσει κάποιες εξαγγελίες για την περιοχή από τον Πρωθυπουργό, οι οποίες όμως τρέχουν με ρυθμό κουτσής χελώνας, mm-hmm, να το πω έτσι, και αν τρέχουν κιόλας κάποιες από αυτές. Λοιπόν, το θέμα είναι τι φέρνει ο Πρωθυπουργός μαζί όταν έρχεται και όχι το αν έρχεται. Και πιθανότατα θα έρχεται και συχνά, γιατί από ό,τι ακούγεται του αρέσει πάρα πολύ το Ζαγόρι, τόσο πολύ που. Να, αλήθεια είναι. Επενδύσει κιόλας. Οπότε το να έρχεται για να τοποθετήσει εθιμοτυπικά την πλάκα που πιστοποιεί το μνημείο, την αιγίδα, ας το πούμε έτσι, της UNESCO στην περιοχή, πάρα πολύ καλό είναι, αλλά μέχρι εκεί. Δεν νομίζω ότι σημαίνει τίποτα παραπέρα από αυτό. Ναι. Είναι όμως μια, νομίζω, μια περισσότερο εκδήλωση αυτή που περιμένουμε, από την οποία έχουν πέσει όλοι πάνω, έτσι, και νομίζω ότι ακριβώς τραβιέται λίγο περισσότερο, ακριβώς επειδή είμαστε σε προεκλογική φάση, με την έννοια ότι, αυτό που έλεγα πριν, δεν νομίζω ότι θα περιμένουμε άλλη επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ. Πολύ σωστό είναι αυτό που λες και συμφωνώ απόλυτα, διότι εντάξει, σε προεκλογική περίοδο το κάθε τι μεγενθύνεται, το κάθε τι προσπαθούν να υποφεληθούν από το οτιδήποτε. Ναι. Τα κομματικά επιτελεία και τα πρωθυπουργικά γραφεία βεβαίως προσπαθούν να υποφεληθούν από ό,τι μπορούν και θα χρησιμοποιήσουν και το κάθε τι. Και εντάξει, αναμενόμενο και λογικό. Το θέμα είναι. Δεν είναι τι φέρνει ο Πρωθυπουργός. Το θέμα είναι εμείς τι ζητάμε, εμείς τι κάνουμε, εμείς πώς κινούμαστε. Και εμείς δυστυχώς δεν κινούμαστε. Εμείς εννοώ, όχι εμείς προσωπικά, οι τηλεθεατές μας, εννοώ οι εντεταλμένοι για το σκοπό αυτό, αυτοί που διαχειρίζονται τις τύχες των Ιωαννίνων, του Ζαγορίου, της Ηπείρου κλπ. Σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής, έτσι από τον πρόεδρο του χωριού ως τον υπουργό ή τον βουλευτή. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς τι κάνουμε είναι το θέμα κάθε φορά και δεν βλέπω να κάνουμε πολλά. Διότι αιωνίως η Ήπειρος είναι ρηγμένη. Και όχι μόνο με ευθύνη του Αθηνοκεντρικού κράτους, αλλά και ημών των ιδίων, mm-hmm, που δεν απαιτούμε όσο θα έπρεπε να απαιτούμε και δεν διεκδικούμε όσο θα έπρεπε να διεκδικούμε. Δυστυχώς, αυτή είναι μια πικρή πραγματικότητα, με θλίβιο που το διαπιστώνω, αλλά πραγματικά αυτό βλέπω διαχρονικά. Δυστυχώς. Να δούμε λοιπόν τι θα μας φέρει, τι θα ακούσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την επικοινωνία. Και εγώ, εδώ θα είμαστε. Θα τα λέμε. Ευχαριστώ, αγαπητέ Λάμπρο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο στους τηλεθεατές μας. Να είσαι καλά. Θα είναι πολύ σύντομο, κυρίες και κύριοι, το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε και με άλλα έτσι, ζητήματα και με ρεπορτάζ και με συζήτηση για τη συνέχεια πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Έχουμε πολλά να πούμε. Στα Γιάννενα του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό, του Θανάση Κοντογιώργη, ο οποίος συναντήθηκε χθες με τον Δήμαρχο στο πλαίσιο μιας προγραμματισμένης επίσκεψης κυβερνητικού κλιμακίου στο νομό, στην περιοχή των Ιωαννίνων. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν επίσης το στρατόπεδο Βελισσαρίου, αλλά νομίζω ότι περισσότερα ακούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο παρά στη συνάντηση τη χθεσινή με τον κύριο Μπέγκα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, είδαμε την πρόθεση και ακούσαμε την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να προτείνει μια συναξιοποίηση του στρατοπέδου Βελισσαρίου με το ΤΕΘΑ, ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί αρκετά την τοπική επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια και γίνεται μια προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει, να ξεκαθαρίσει λίγο πολύ το τοπίο που βρίσκεται εκεί. Τι πρέπει να περιμένουμε, πώς να το περιμένουμε, με ποιο τρόπο και τι πρέπει να κάνουμε εμείς.
Το γρίφο του στρατοπέδου Βελισσαρίου καλείται να λύσει η Δημοτική Αρχή αλλά και το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να επωφεληθεί από το πολιτικό και προεκλογικό momentum για την επίλυση ενός θέματος που απασχολεί επί δεκαετίες την πόλη αλλά κυρίως αφορά ένα τμήμα που μπορεί να αλλάξει την φυσιογνωμία της. Όμως πέρα από το καθολικό αίτημα περί παραχώρησης του συνόλου του στρατοπέδου, οι συζητήσεις παραμένουν στον αέρα με την πλευρά της Δημοτικής Αρχής να χαρακτηρίζει ουτοπικούς τους όρους παραχώρησης και να προτείνει μία συναξιοποίηση με το ΤΕΘΑ και από την άλλη πλευρά τη μείζωνα αντιπολίτευση που στη θητεία της πέτυχε την πρωθυπουργική δέσμευση και την πρόθεση των διαπραγματεύσεων να δείχνει μια επιμονή στην πολιτική δέσμευση που μπορεί να είναι ουτοπική από τη στιγμή που δεν υλοποιήθηκε 2,5 χρόνια μετά. Η συζήτηση που έγινε στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής ανέδειξε τη δυστοκία της Δημοτικής Αρχής να αποδεχθεί τους όρους που μέχρι σήμερα βάζει το ΤΕΘΑ, θέτοντας ζητήματα που αφορούν τόσο την εξεύρεση χρηματοδότησης για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων, όσο κυρίως τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου και των Δημοτών. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι αγαπητοί συνάδελφοι πως επί της ουσίας ένα τέτοιο σενάριο είναι ουτοπικό και θα μας οδηγήσει μόνο σε ασκήσεις επί χάρτου, αφού πέρα όλων των άλλων κανένας δεν μπορεί να μας πει πώς ο Δήμος θα, και στο υποτιθετικό σενάριο ότι συμφωνούμε με το ΤΕΘΑ, κανένας δεν μπορεί να μας πει πού θα βρεθεί η χρηματοδότηση για να γίνουν τα έργα υποδομής χρηματοδοτούμενα από το Δήμο σε όλη την έκταση της επιφάνειας αυτής. Είναι μια πρόταση η οποία είναι ουτοπική και σε σχέση με τα συμφέροντα του Δήμου και σε σχέση πιθανά με τις διεκδικήσεις και τα δικαιώματα τα οποία έχει το ΤΕΘΑ. Εν κατακλείδη, με βάση την επίσημη αλλογραφία μεταξύ Δήμου και ΤΕΘΑ, ποτέ, μα ποτέ μέχρι σήμερα, δεν τέθηκε ζήτημα πλήρους παραχώρησης του στρατοπέδου Βελισσαρίου. Η άποψη της δικής μας Δημοτικής Αρχής, τι πιστεύουμε εμείς. Καταρχήν θα κάνω μια διαπίστωση. Πράγματι έγιναν κάποιες διαπραγματεύσεις από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, γιατί εάν δείτε την εξέλιξη της λογογραφίας, αυτά τα οποία επιθυμούσε στην αρχή του ΤΕΘΑ να δώσει στο Δήμο ήταν κυριολεκτικά ψίχουλα. Και στη συνέχεια, μετά από διαπραγματεύσεις, το κομμάτι γης το οποίο φάνηκε να έχει τη διάθεση να παραχωρήσει το ΤΕΘΑ, μεγάλωσε. Σε αυτό το σημείο πρέπει να απευθύνουν τα εύσημα στις υπηρεσίες δόμησης του Δήμου, πραγματικά στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου, η οποία πραγματικά πολύ τεχνικρατικά δούλεψε και υποστήριξε υπέρ των συμφερόντων του Δήμου για να ξέρουμε ακριβώς τι μας συμβαίνει, ενώ ότι δούλεψε στην περίοδο που γινόταν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Μία άλλη βασική διαπίστωση την οποία θα πρέπει να κάνω είναι ότι ποτέ, μα ποτέ δεν έγινε επίσημη ενημέρωση για τις εξελίξεις και τις διαπραγματεύσεις με το ΤΕΘΑ στην περίοδο διοίκησης της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, παρότι επανελειμμένως το Σώμα, το Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησε αυτή την ενημέρωση. Και εδώ λοιπόν θέλω να πω το εξής, ότι αν επιθυμούμε να είμαστε ρεαλιστές, το ΤΕΘΑ ως ιδιοκτήτης του στρατοπέδου αυτού δεν υποχρεώται να παραχωρήσει το σύνολό του στο στρατόπεδο Βελισσαρίου. Το σύνολο του στρατοπέδου Βελισσαρίου. Αν θέλουμε να ξεκινάμε σε μια ρεαλιστική βάση της διαπραγματεύσης και να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Άρα εμείς πιστεύουμε ότι Δήμος και Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πρέπει να συμβαδίσουμε σε μία λογική της από κοινού αξιοποίησης του συνόλου του στρατοπέδου, σχεδιάζοντας αποκλειστικά ο Δήμος τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να αξιοποιηθούν τα 586 στρέμματα. Ο Δήμος θα πρέπει να αναδείξει στο μέγιστο τα συμφέροντά του με πρωταρχικό σκοπό να δώσει στους δημότες όσο περισσότερο δημόσιο και πράσινο χώρο μπορεί. Στη συνάντηση στην οποία μετήχα την περασμένη εβδομάδα με τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνο Ντασούλα, τον αρμόδιο Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη, καθώς και με τον Υφυπουργό Παρατοπωθρυπουργό κ. Αθανάσιο Κοντογιώργη,
Μετέφερα την άποψη της Δημοτικής μας Αρχής ότι η βασική φιλοσοφία που επικρατούσε μέχρι σήμερα στην επικοινωνία μεταξύ Δήμου και ΤΕΘΑ και που ήθελε οι δύο συνδικαιούχοι να έχουν διακριτό μέρος επί του στρατοπέδου Βελισσαρίου, τα 200 στρέμματα τα οποία το ΤΕΘΑ θα κάνει ό,τι θέλει και το άλλο να το συνεκμεταλλευτούμε, πρέπει να αλλάξει. Προτείνοντας αυτό που είπα και προηγουμένως, τη συναξιοποίηση επί του συνόλου της γης του στρατοπέδου Βελισσαρίου. Έχοντας ως προμετωπίδα το φιλόδοξο σχέδιο του Δήμου με βάση τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα των 100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων, πιστεύω ότι είναι ο μόνος τρόπος να αναζητήσουμε τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να αξιοποιήσουμε το στρατόπεδο Βελισσαρίου ώστε μια νέα γειτονιά, θα έλεγα, που θα ξεφυστρώσει εκεί πέρα να αποτελέσει ένα νέο δημόσιο χώρο με υπερτοπικό χαρακτήρα για τους κατοίκους του Δήμου, με την πολεοδόμηση που θα προταθεί να συνάδει με τις σύγχρονες αρχές της αστικής ανθεκτικότητας και να λειτουργεί ως παράδειγμα για την αναβάθμιση της υπόλοιπης πόλης. Οι όποιες αποφάσεις παρθούν θα πρέπει να στοχεύουν στο να αναβαθμιστούν οι τρεις γειτνιάζουσες πολεοδομικές ενότητες με το στρατόπεδο Βελισσάριο Βρυσούλα Βοτανικός, με τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρου που να τις εξυπηρετούν, ενώ από τη μεριά μου στο τραπέζι των συζητήσεων πρότεινα να μπει και η πιθανότητα ανέγερσης κοινωνικών κατοικιών. Τη διεκδίκηση του συνόλου του στρατοπέδου στη βάση της δέσμευσης του Πρωθυπουργού, αλλά με μια πρόταση ανταλλαγής σε άλλη περιοχή, προέκρινε μετά τον κύριο Παπαγεωργίου και η επικεφαλής της παράταξης Ιωάννα 2023 Τατιάνα Καλογιάννη. Στην προσπάθεια της δικής του θητείας για παραχώρηση μέρους του στρατοπέδου που ναυάγησε χάρη στις μαξιμαλιστικές φωνές που ήθελαν το σύνολο της έκτασης, αναφέρθηκε ο πρώην δήμαρχος, επικεφαλής της ανεξάρτητης δημοτικής πρωτοπορίας Νίκος Γκόντας, ενώ θετικές χαρακτήρισε τις εξελίξεις ο επικεφαλής της παράταξης Γιάννενα Όμορφη Πόλη Παντελής Κολόκας, σημειώνοντας πως το σχέδιο αξιοποίησης του στρατοπέδου αποτελεί μια πρόκληση για την πόλη. Στην κατεύθυνση των όρων της αξιοποίησης στάθηκε ιδιαίτερα και η επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Όλη Τσουμάνη. Και εμείς ως παράταξη είμαστε περήφανοι για αυτό που πετύχαμε. Πετύχαμε δηλαδή για πρώτη φορά πρωθυπουργός της χώρας να παράσχει δημοσίως τη διαβεβαίωση ότι το στρατόπεδο θα αποδοθεί στο Δήμο. Και για μας έχει και για το Δήμο πρέπει να έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η διαβεβαίωση αυτή του πρωθυπουργού, γιατί είναι μια διαβεβαίωση που εμείς είμαστε σίγουροι ότι θα υλοποιηθεί. Αλήθεια είναι ότι τον Δεκέμβριο του 2022, αυτό που ανέφερε ο κ. Δήμαρχος, το ΤΕΘΑ, με αφορμή μια ανάρτηση σε ένα δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα του Δήμου, το ΤΕΘΑ, επιμένοντας τη δική του άποψη, η οποία όπως φαίνεται όμως δεν είναι άποψη της κυβέρνησης, γιατί ο Πρωθυπουργός έχει διαφορετική άποψη, αντέδρασε στον όρο παραχώρηση, ισχυριζόμενο ότι δεν αντιπροσωπεύεται πραγματικότητα. Αυτό το έγγραφο είναι αυτό το έγγραφο το οποίο είπε ο κ. Δήμαρχος ότι απίφθινε το ΤΕΘΑ σε μένα. Και εγώ το παραποίησα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ έγινα δήμαρχος τον Μάρτιο του 23. Εμείς δεν λησμονήσαμε ποτέ και γνωρίζαμε και γνωρίζουμε πολύ καλά ως Δημοτική Αρχή και ως παράταξη ότι το ΤΕΘΑ είναι ένας πολύ επίμονος και σκληρός διαπραγματευτής. Όμως όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η απόφαση και η δήλωση και η θέληση του Πρωθυπουργού επικυριαρχεί έναντι όλων. Μάιο του 23 δώσαμε στις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου όλο το φάκελο με όλα τα έγγραφα που υπήρχαν μέχρι τότε και όλα τα έγγραφα αυτά ήταν γνωστά στη Δημοτική Αρχή, η οποία φαίνεται δεν ασχολήθηκε από τότε με το θέμα αυτό, ασχολείται τώρα, πρωτόλια, να το πούμε έτσι. Επισημαίνουμε ότι η παραχώρηση, για την παραχώρηση, η οποία θα γίνει στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, εμείς προτείνουμε στον κύριο Δήμαρχο και στη Δημοτική Αρχή να συγκροτηθεί μια διαπαραταξιακή επιτροπή. Το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ έχει την τύχη να έχει στη σύνθεσή του έναν ενεργεία και τρεις πρώην δημάρχους και να προετοιμάσουμε τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου με ομόφωνη απόφαση. Εγώ ένα πράγμα θα ρωτήσω και απευθύνομαι σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και στους συναδέλφους. Ποιος από εσάς, ποια δημοτική αρχή έχει υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση προς το ΤΕΘΑ
ξεκάθαρη για το τι ζητάει και πώς θα αξιοποιηθεί επιτέλους το στρατόπεδο Βελισσαρίου. Εάν, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αξιοποίηση του χώρου αυτού, με την ανταπόδοση σε άλλο χώρο ίσης αξίας με αυτόν που θα μας παροχωρήσει το ΤΕΘΑ δεν μπορεί να εικάζει ή να λέει, ή μάλλον πολύ σωστά κάνει. Έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει παραχωρούμε το 100%, έρχεται ο Πρόεδρος της Βουλής και λέει μπορεί και όχι τόσο, έρχεται το ΤΕΘΑ και λέει σας δίνουμε από κοινού αξιοποίηση. Άρα λοιπόν, επειδή έχουμε όλη ευθύνη διαχρονικά, εγώ θα συμφωνήσω με την πρόταση του κ. Παπαγεωργίου, Δήμαρχε, να γίνει μία διαπαραταξιακή επιτροπή, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και εμείς φυσικά, όπως και λέει έστω και το μη εγκεκριμένο ρυθμιστικό σχέδιο, είμαστε της άποψης 100% παραχώρησης στο Δήμο Ιαννητών. Αλλά, επαναλαμβάνω, πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση από το Δήμο. Ευελπιστώ από την πλευρά του ΤΕΘΑ πρέπει να λιανθεί είτε με την πολιτική βούληση, είτε δια της προτάσεως που είχε γίνει τότε, να γίνει με νομοθετική ρύθμιση, τους ώστε να μην έχει ευθύνη κανένας από αυτούς που υπογράφουν. Ουσιαστικά δηλαδή θα κάνουν την εισήγηση και θα περάσει από τη Βουλή για να μπορέσει να ολοκληρωθεί. Όταν μάλιστα είχε φτάσει σε αυτό το σημείο, ήδη είχαμε προχωρήσει και σε συμφωνία με το τότε Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, υπογράφοντας την παραχώρηση του Μεγάρου της Αστυνομίας στο Δήμο Ιαννητών με αντίστοιχη, και υπάρχουν τα έγγραφα αυτά, παραχώρηση τμήματος στο στρατόπεδο, στο χώρο δηλαδή του στρατοπέδου που θα παραχωρούνται στο Δήμο. Είναι, επαναλαμβάνω και πάλι, πολύ γραφειοκρατική και πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση των υπηρεσιακών παραγόντων του ΤΕΘΑ. Πρόκειται δηλαδή για δύσκολη υπηρεσία και αν δεν υπάρξει πολιτική βούληση, δηλαδή να κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση, δεν πρόκειται να λυθεί το θέμα διαφορετικά. Σήμερα αυτό που εξελίχθηκε αυτές τις μέρες είναι μια καλή είδηση. Ποιος τέτοια πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Ένας κακοπροαίρετος συνομιλητής θα πει ότι τόσα χρόνια άλλαξαν κυβερνήσεις, άλλαξαν δημαρχιακές αρχές, άλλαξαν δήμαρχοι. Δεν προχωρούσε το θέμα με την ταχύτητα που ίσως θα θέλαμε, για τους λόγους που όντως έχουν γίνει γνωστοί. Ένας καλοπροαίρετος όμως θα το αντιμετωπίσει ως καλή είδηση και η δική μου παράταξη το αντιμετωπίζει ως μια καλή είδηση και περιμένει με ανυπομονησία και όπου χρειαστεί να συνδράμει στο να συγκροτηθούν πλέον το σχέδιο και οι προτάσεις για το πώς μπορεί το σημείο αυτό το οποίο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του Δήμου Ιωαννητών και με ποιο τρόπο μπορούμε να συνδράμουμε όλοι ώστε να βγει ένα πλάνο και ένα σχέδιο το οποίο θα είναι απόλυτα συμβατό με αυτό που ταιριάζει στη φυσιογνωμία της πόλης, με αυτό που θα βοηθήσει την πόλη να πάει μπροστά και όχι πάλι με μεμσημυρία και με διαφωνίες για το αν θα είναι 65%, 70%, 80%, 55%. Είναι μια καλή εξέλιξη. Εμείς το Γιαννιώτες σας καλούμε και εννοείται ότι θα βοηθήσουμε να διεκδικηθεί είτε εν μέρη είτε στο σύνολό του. Παρά εμείς αυτό που θέλουμε να... για το οποίο θέλουμε να κρούσουμε τον κόνδωνα του κινδύνου στους Γιαννιώτες είναι το εξής. Δεν υπάρχει ελεύθερος δημόσιος χώρος σήμερα για τις κοινωνικές ανάγκες, για τις λαϊκές ανάγκες. Και ας μην πούμε, γιατί είναι πολλές οι δημοτικές αρχές, δεν είναι μόνο η Δημοτική Αρχή η Μπέγκα, να μην θεωρεί ότι μόνο με αυτόν τσακωνόμαστε. Έχει 10 χρόνια το Γιαννιώτικο Σαλόνι που έχει παραχωρηθεί. Είναι, για να μην αρχίσουμε να λέμε έναν ελεύθερου χώρους και πώς αξιοποιούνται, αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ καλά ότι η ταμπακέρα σε αυτή τη συζήτηση είναι τεράστια, γιατί μιλάμε για 500 τόσα στρέμματα. Όταν θα κουβεντιάσουμε την αξιοποίησή του, είμαστε στη διάθεση και προτάσεις και να συμβάλλουμε, όμως οφείλουμε να πούμε ότι είμαστε επιφυλακτικοί για τα σχέδια και αυτής και της προηγούμενης δημοτικής αρχής, το πώς θα συζητήσουν και πού θα καταλήξουν για την αξιοποίησή του.
Αν ήταν λοιπόν να παραχωρηθεί το στρατόπεδο Βελισσαρίου τόσο εύκολα, μετά από μια πρωθυπουργική εξαγγελία, ας γίνει ένας νόμος και ένα άρθρο το οποίο θα λέει το στρατόπεδο Βελισσαρίου παραχωρείται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Δήμο Ιδανιατών 100%. Τι πιο γρήγορο. Μια νομοθετική ρύθμιση και θα τελείωνε το πρόβλημα. Και από εκεί και πέρα δικιά μας δουλειά πώς θα το αξιοποιήσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η επίσημη ορολογραφία και αυτό έχει στα χέρια του η σημερινή Δημοτική Αρχή και βάσει αυτού πρέπει να συνεχίσει μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Βελισσαρίου. Μένει να το δούμε έτσι πώς θα κυλήσει, πώς θα εξελιχθεί. Θα πάμε να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, θα πάμε στο κομμάτι του πολιτισμού, γιατί η αλήθεια είναι ότι και τις προηγούμενες μέρες, εντάξει, γενικότερα προσπαθούμε πάντα να έχουμε ένα ένθετο, έτσι, ξεκάθαρα του πολιτισμού, γιατί γίνονται αρκετές πρωτοβουλίες, γίνονται αρκετά πράγματα, αρκετές παραστάσεις που νομίζω ότι αξίζει έτσι να παρακολουθήσουμε. Μία από αυτές λοιπόν είναι το καφενείο, τα επέκεινα που υπογράφει ο Μιχάλης Σπέγκος, ο δικός μας Μιχάλης Σπέγκος, έτσι νομίζω τον γνωρίζετε. Όλοι σε σκηνοθεσία λοιπόν του Στέλιου Καλαθά, τον οποίο καλωσορίζω μέσω Skype στην ώρα της Ηπείρου, λίγες μέρες πριν την παράσταση των Ιωαννίνων, το καφενείο έτσι τα επέκεινα ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα μάλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε μαζί. Λοιπόν, τι είναι αυτή η παράσταση, έτσι, τι μπορούμε να περιμένουμε? Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο έργο και είμαι πολύ χαρούμενος που σκηνοθετώ ένα έργο του πατριώτη. Ένας πατριώτης ο οποίος είναι εξαιρετικός συγγραφέας και επίσης είναι και πυρηνικός φυσικός. Έχει λοιπόν μια ιδιαίτερη σκέψη και μια ιδιαίτερη γραφή, όπου έχει γράψει αυτό το καινούργιο έργο που ανέβηκε στην Αθήνα με πολύ μεγάλη επιτυχία στο Απομηχανής Θέατρο και μάλιστα ήταν τέτοια επιτυχία που μας ζήτησαν να το επαναλάβουμε και του χρόνου. Και έχουμε έρθει τώρα στην Θεσσαλονίκη και με ο επόμενος σταθμός μας είναι τα Ιωάννα τη Δευτέρα στο Καμπύριο στις 9 η ώρα το βράδυ, όπου σε ένα ορεινό χωριό κάπου κοντά στα Γιάννενα, λίγοι άνθρωποι πια έχουν μείνει σε αυτό το χωριό, βρίσκονται σε αυτό το καφενείο, το καφενείο το επέκεινα, όπου κανένας δεν μιλάει με κανέναν, γιατί όλοι έχουν ταχωθεί μεταξύ τους. Έχουν ταχωθεί πριν πολλά χρόνια που και οι ίδιοι δεν θυμούνται για ποιο λόγο είχαν ταχωθεί. Θυμούνται όμως ότι δεν πρέπει να μιλάει ο ένας τον άλλο. Μέχρι που βρίσκεται ένας θησαυρός με λίρες και αυτό γίνεται αφορμή να ξαναμιλήσουν αυτοί οι άνθρωποι και να προσπαθήσουν μαζί να συνεργαστούν για να βρούνε το θησαυρό. Ξεκινάνε λοιπόν πολλά ευτεράπελα, πολλές κομικές σκηνές, ένας παράνομος έρωτας, περίεργοι χαρακτήρες με περίεργα έτσι, όνειρα και επιθυμίες που συγκρούνται και φεύγουμε από το ρεαλιστικό κομμάτι του έργου και μπαίνουμε στο επέκεινα, μπαίνουμε σε ένα μεταφυσικό κομμάτι που εκεί αναρωτιούνται οι θεατές μαζί με τους ήρωες του έργου για το αν όλοι έχουμε δικαίωμα στη μετάνοια, αν όλοι έχουμε δικαίωμα στη συγχώρεση, κατά πόσο ζούμε πραγματικά στη ζωή μας ή κατά πόσο ζούμε σαν πεθαμένοι. Και όπως καταλαβαίνεις μπαίνουμε στο μεγαλύτερο φόβο των ανθρώπων, που είναι ο φόβος του θανάτου. Κάποιοι γυρίζουν πίσω, κάποιοι μένουν στο επέκεινα. Το επέκεινα σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες είναι το μεσοδιάστημα, το πέρασμα που βρίσκονται οι ψυχές των ανθρώπων μέχρι να δικαστούν. Οπότε είναι το καθαρτήριο. Όπως καταλαβαίνεις μιλάμε για κάτι πολύ συμβολικό, για οτιδήποτε τελειώνει, για ανθρώπινες σχέσεις, για επαγγελματικές σχέσεις. Με αφορμή λοιπόν αυτό το έργο, οι θεατές θα γελάσουν, θα ψυχαγωγηθούν με όλη την έννοια της λέξης, αλλά κυρίως θα πάρουν μαζί τους υλικό σκέψης για να συζητήσουν με την παρέα τους μετά την παράσταση. Αυτό. Το έλεγα και χθες φιλοξενώντας εδώ ηθοποιούς από μία άλλη παράσταση δραματική, παύλα, θρίλερ, ότι νομίζω ότι ο μεγαλύτερος
σκοπός του θεάτρου και η μεγαλύτερη ικανοποίηση των ανθρώπων, είτε που βρίσκονται πάνω στη σκηνή, είτε που υπογράφουν ένα κείμενο, είτε που υπογράφουν τη σκηνοθεσία, καλή ώρα, είναι το να καταφέρουν όχι απλά να κάνουν τον κόσμο είτε να γελάσει, είτε απλά να συγκινηθεί και okay, να το ξεχάσει εκεί και μετά από μισή ώρα να μην το θυμάται, αλλά να τους προβληματίσει. Και αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο, νομίζω, μέσα από την κωμωδία. Όταν το πετύχει κάποιος, τα έχει πετύχει όλα. Ναι, και το γεγονός ότι θα γελάσουν οι θεατές αρκετά με την παράστασή μας είναι και αυτό μια ευλογία, ειδικά στις μέρες μας, που ξέρεις, λίγο έχουμε χαθεί από τη χαρά, από τη σύνδεση με τη χαρά, με όλα αυτά που μας συμβαίνουν στη ζωή μας. Αλλά όταν αυτή η χαρά και το χαμόγελο συνδυάζεται και με ένα δεύτερο επίπεδο σκέψης, προβληματισμού, ένα κομμάτι αυτογνωσίας, ένα κομμάτι που θα πρέπει λίγο οι θεατές μετά να σκεφτούν τι κάνουν οι ίδιοι σε σχέση με τη ζωή τους, τότε νομίζω αυτό είναι ένα πολύτιμο δώρο που το θέατρο έχει σκοπό να μοιράσει και αυτά τα αντίδωρα στους θεατές και να μην μείνουμε μόνο στο χαμόγελο και στο γέλιο. Επειδή σε αυτή την εκπομπή μ' αρέσει να είμαστε και λίγο αυθόρμητοι και επειδή κάτι μου ψιθύρισες πριν, έχουμε κάτι και για τον κόσμο? Ναι, βέβαια. Θα ήθελα να δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις μέσα από αυτού. Να έρθουν φίλοι που βλέπουν την εκπομπή και να μας ευστόσετε μετά τα ονόματά τους για να τα αφήσουμε στο ταμείο, να έρθουν δωρεάν να παρακολουθήσουν την παράσταση. Άρα δύο διπλές προσκλήσεις για τη Δευτέρα. Με πολύ αγάπη από εμάς. Τέλεια. Άρα καλείτε στο 2651-068-541 και 68542. Το βλέπετε και στο κάτω μέρος της οθόνης. Μέχρι και το τέλος ουσιαστικά της εκπομπής, οι πρώτοι δύο κερδίζουν έτσι δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της Δευτέρας. Πώς είναι γενικά η πένα του Μιχάλη του Σπέγκου και πώς ανεβαίνει και πώς μεταφέρεται έτσι πάνω στο θεατρικό σανίδι? Τυχαίνει να έχω δει και άλλες δουλειές του λίγο παλιότερα, αλλά για τον κόσμο ενδεχομένως που δεν το ξέρει, πώς είναι αυτή η πένα? Είναι πολύ ιδιαίτερο, είναι πολύ μοντέρνο, είναι θειές και πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι το ένατο θεατρικό έργο που έχει γράψει ο Μιχάλης και είναι το πιο φρέσκο του. Ανέβηκε πριν 5 μήνες στην Αθήνα για πρώτη φορά και πραγματικά έχει μια πολύ ιδιαίτερη σκέψη και ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο που μπλέκει τους ήρωές του και ένα ωραίο παιχνίδι που κάνει μεταξύ του ρεαλισμού και της φαντασίας και του μεταφυσικού. Γίνεται ένα πολύ ωραίο έτσι ταϊτανάκι. Αξίζει πραγματικά κάποιος να δει αυτό το έργο. Όχι μόνο γιατί ο Μιχάλης ο Σπέγκος είναι από τα Γιάννενα και είναι πολύ περήφανος που είναι από τα Γιάννενα. Πρέπει να σου πω ότι σε όλες μας τις πρόβες που ερχόταν και στις συναντήσεις μας, πάντα μιλούσε για τα Γιάννενα και πάντα έχει μια ιδιαίτερη αγωνία για αυτή την παράσταση, τη γενέθλιά του, που θα βάλουμε κι εμείς όλοι τον καλύτερό μας σε αυτό για να τον βγάλουμε ας προς. Επειδή το μου αρέσει λίγο να βλέπω και να συγκρίνω καταστάσεις, επειδή πραγματικά αυτή η ομάδα ανακαλύπτει σιγά σιγά τα θέατρα έτσι και στην περιφέρεια και στη Θεσσαλονίκη εν προκειμένου αλλά και στα Γιάννενα. Σε τι κατάσταση είμαστε από άποψη θεάτρου, από τι κρίνεται ενδεχομένως το αν είμαστε σε μια καλύτερη εποχή ενδεχομένως σε σχέση με παλιότερα και το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα για να πούμε ότι πραγματικά στηρίζουμε τον πολιτισμό και στηρίζουμε το θέατρο? Η ερώτηση αφορά τα Γιάννενα ή γενικά? Αφορά γενικά την περιφέρεια, γιατί νομίζω για τα Γιάννενα οι διαπιστώσεις θα βγουν από την Τρίτη και μετά. Επειδή εγώ γυρίζω αρκετά στην Ελλάδα και με τις παραστάσεις μου αλλά και με τις ομάδες της συναισθηματικής διαλεκτικής που με φωνάζουν και κάνω κάποια σεμινάρια με αυτή τη μέθοδο προσωπικής ανάπτυξης και διαχείρισης συναισθημάτων που διδάσκω, πρέπει να σου πω ότι η αίσθηση μου ότι πρέπει να κάνουμε ακόμα πολλή δουλειά, όχι όμως μόνο στην περιφέρεια, αλλά και στην Αθήνα. Δυστυχώς, ζούμε μια εποχή που δεν αγαπάμε όσο πρέπει τον πολιτισμό και δεν έχουμε καταλάβει τη θεραπεία που προσφέρει ο πολιτισμός σε αυτά τα δύσκολα χρόνια, τα χρόνια της αχριότητας, των πολέμων, της βίας, των γυναικοκτονιών. Είναι μια μεγάλη ανάσα και μια χαραμάδα στο σκοτάδι.
ο πολιτισμός και πρέπει όλοι να το στηρίξουμε, είτε ασχολούμαστε με αυτό είτε όχι. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει και δεν είναι τυχαίο ότι οι αρχαίοι Έλληνες έχτιζαν τα θέατρά τους δίπλα στα θεραπευτήρια. Είναι θεραπεία, είναι αυτογνωσία, είναι λύτρωση, είναι πάρα πολλά πράγματα ο πολιτισμός. Το να πας να δεις μια θεατρική παράσταση δεν είναι μόνο που πάω μια μισή ώρα και okay, για να έχω την καθημερινότητά μου και βλέπω ένα έργο. Λειτουργεί μέσα μας, το υποσυνείδητό μας, με πράγματα που είτε και εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε και πόσο μπορούν να μας ηρεμήσουν, να μας γαρινέψουν, να μας δημιουργήσουν ακόμα και μια δημιουργική ανησυχία, γιατί αυτό είναι πολύ καλό άμα συμβεί, και κυρίως να φύγουμε από την πεζότητα της καθημερινότητας και των προβλημάτων μας και να μπούμε απέναντι στον τόπο της ομορφιάς, στον τόπο της τέχνης, στον τόπο που μας δείχνει πώς θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Πραγματικά. Τον αγαπάμε τον πολιτισμό ή τον έχουμε ξεχάσει? Δεν αναφέρομαι σίγουρα σε θεσμούς όπως η πολιτεία ή γενικότερα όλο το πλαίσιο που θα έπρεπε κανονικά να στηρίζει τον πολιτισμό και το θέατρο. Ρωτώ για τον απλό μέσο άνθρωπο. Τι λέει όταν έρχεται να δει μια παράσταση και τελειώνει, και εφόσον βέβαια έχει πετύχει αυτός ο στόχος του να καταφέρετε να τον συγκινήσετε, ηθοποιείς, σκηνοθέτης, γενικότερα αγαπάει, έρχεται, ξανάρχεται στο θέατρο? Νομίζω ναι. Φέτος πρέπει να σου πω ότι στην Αθήνα έγινε μια έκρηξη εισιτηρίων γενικά σε όλα τα θέατρα. Ήταν μια πάρα πολύ δυνατή χρονιά. Ίσως γιατί ο κόσμος πια έχει βαρεθεί όλα αυτά που του δίνει η τηλεόραση, έχει βαρεθεί όλη αυτή την τρομολαγνία που υπάρχει. Οπότε έχει αποφασίσει να κάνει κάτι για τον εαυτό του και να πάει να δει κάτι άλλο που θα φύγει από αυτές τις δονήσεις ο εγκέφαλος, γιατί πια δεν είναι να ανοίγει την τηλεόραση, βλέπεις τι γίνεται, γιατί είναι το ένα κακό μετά το άλλο. Ναι. Λες και δεν συμβαίνουν όμορφα πράγματα σε αυτό το πλανήτη, λες και δεν γίνονται κάθε μέρα και ωραίες ειδήσεις, δεν συμβαίνουν. Οπότε όλο αυτό μας έχει οδηγήσει σε καταθλιψάρες, μας έχει οδηγήσει σε αυτοάνοσα, μας έχει οδηγήσει σε ένα φόβο που έχουμε για το αύριο. Και το θέατρο είναι μια ωραία πόρτα που ανοίγεις και μπαίνεις κάπου αλλού και ξεφεύγεις λίγο, και μια πανοπλία, εγώ θα σου έλεγα, για να μηθείς από όλα αυτά. Πραγματικά. Και αν θες, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια και στο κομμάτι της μυθοπλασίας στην τηλεόραση βλέπουμε να εγκαταλείπεται η κωμωδία. Οπότε εγώ θα πω και ένα παραπάνω καλό λόγο όταν βλέπω ότι γίνονται παραγωγές όπως η συγκεκριμένη στο κομμάτι της κωμωδίας, είτε μιλάμε για τηλεόραση που δεν γίνονται όμως πολλά πράγματα, είτε μιλάμε για το θέατρο που εκεί γίνονται αρκετά πράγματα. Και έχω την αίσθηση ότι ακριβώς επειδή πριν από μερικά χρόνια, πριν πολλά μάλλον χρόνια, πριν την οικονομική κρίση, είχαμε συνηθίσει πάρα πολύ στην κωμωδία. Όταν το ξεπεράσαμε αυτό το σκόπελο, μπήκαμε στο δράμα, θελήσαμε λίγο να ζήσουμε το δράμα, αλλά τώρα κάπως σαν να το έχουμε βαρεθεί, σαν να είναι λίγο πολύ όλα τα ίδια, σαν γενικότερα νομίζω ότι υπάρχει και ένας κορεσμός σε αυτό. Εγώ νομίζω πρέπει να αντισταθούμε όλοι στεναρά, γιατί πια έχει περάσει όλη αυτή η βία μέσα στα διαμερίσματα, μέσα στα σπίτια μας. Βλέπεις ότι πια νέα παιδιά κάθε μέρα ακούμε σε σχολεία ότι βιοπραγούν. Προχτές έμαθα και πραγματικά σοκαρίστηκα ότι ένα παιδί, λέει, έσβησε το τσιγάρο στο μάγουλο ενός άλλου παιδιού στο σχολείο. Δηλαδή. Έχει αγρέψει πάρα πολύ το πράγμα και όλοι οι γονείς κάτι πρέπει να κάνουμε, αλλά και ο καθένας και για τον εαυτό του, αλλά και για τα παιδιά του, θα πρέπει να δώσει ένα σωστό παράδειγμα. Σωστά. Γιατί αυτό οφείλει να κάνει και η τέχνη. Εγώ μ' αρέσει να υπογραμμίζουμε την αξία της τέχνης. Δεν πρέπει να την ξεχνάμε, ειδικά σε αυτή τη χώρα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Γενικά δεν πρέπει να την ξεχνάμε, αλλά πόσο μάλλον όταν είμαστε σε αυτή τη χώρα που έχει έτσι παράξει πολύ μεγάλο, έχει πολύ μεγάλη ιστορία στο κομμάτι του πολιτισμού. Ανακεφαλαιώνοντας ουσιαστικά, καφενείο το επέκεινα τη Δευτέρα στο Καμπέριο Θέατρο. Να πούμε λίγο και τους συντελεστές, τους υπόλοιπους, γιατί αξίζει έτσι σίγουρα να τους αναφέρουμε. Θα παίξουν 5 εξαιρετικοί ηθοποιοί, που είμαι πολύ χαρούμενος που έχω συνεργαστεί μαζί τους, γιατί από την πρώτη μας πρόβα πραγματικά κουμπώσαμε πολύ ωραία και είχαμε εξαιρετική
σημεία και αγαπήσανε το έργο. Είναι ο Μάνθος ο Καλαϊτζής που κάνει και το ρόλο το βασικό του καθηγητή. Είναι η Μαργαρίτα Ισάβα, ο Γιώργος ο Ζώης, ο Λεωνίδας ο Αργυρόπουλος και ο Κώστας ο Καραμουσάλης. Πραγματικά μια πολύ δυνατή ομάδα και από επίπεδο υποκριτικής αλλά και από επίπεδο ενέργειας που μεταμορφώνονται πάνω στη σκηνή και νομίζω προσφέρουν τον καλύτερό τους σε αυτό και επαναλαμβάνω ειδικά στα Γιάννενα που ερχόμαστε με πάρα πολύ μεγάλη όρεξη. Πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Επαναλαμβάνω εγώ ότι στο 2651-0685-41-685-42 οι δύο πρώτοι έτσι έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της Δευτέρας το βράδυ. 9 το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος. 9 το βράδυ, ναι. Τέλεια, στο Καμπέριο Θέατρο. Αυτή την πολύ πολύ νομίζω όμορφη κωμωδία αξίζει να τη δούμε, αξίζει να είμαστε εκεί. Τέλειο, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα. Θα χαρώ να σε δω και από κοντά στο στούντιο κάποια στιγμή. Θα χαρώ κι εγώ. Θα χαρώ, σε ευχαριστώ για την φιλοξενία και σε ευχαριστώ που στηρίζεις τον πολιτισμό. Νομίζω ότι είναι ανάγκη και ότι το έχουμε ανάγκη όλοι μας. Έτσι, είτε μιλάμε για τους ανθρώπους των μέσων, είτε μιλάμε για τον ίδιο τον κόσμο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Καλό απόγευμα. Θα είναι πολύ σύντομο, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε σε λίγο για να αλλάξουμε κλίμα, για να κλείσουμε κάπως διαφορετικά αυτή την εκπομπή με μια διοργάνωση έτσι που έχει επίσης το δικό της ενδιαφέρον εδώ στην πόλη των Ιωαννίνων. Θα τα δούμε όλα σε πολύ λίγο. Στα Γιάννενα, ο Κλαδικός Εθνικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμπελοϊνικών Προϊόντων και η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Ίνου σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ήταν εδώ στο Γιάννενα ο Υφυπουργός, ο κ. Σταμενίτης, και επίσης χαιρέτησε μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος ο Υπουργός, ο κ. Αυγενάκης. Πάμε να δούμε. Την διαβεβαίωση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ότι ο κλάδος της αμπελουργίας αλλά και ο ινικός κλάδος έχουν τεθεί ως πρώτη προτεραιότητα, αλλά και την δέσμευση για χρηματοδότηση του στρατηγικού σχεδίου για την αμπελοκαλλιέργεια, μετέφερε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Διονύσης Σταμενίδης στο Συνέδριο για την Βιωσιμότητα και την Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Αμπελουργίας που διοργανώνει στα Γιάννενα ο Κλαδικός Εθνικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμπελοϊνικών Προϊόντων και η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Ίνου σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων. Είχε προηγηθεί και βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Υπουργού Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος είχε αναφερθεί στις προκλήσεις και στην ανάγκη της μετάβασης του κλάδου στην σύγχρονη εποχή, ώστε να πάρει την όθηση που έχει ανάγκη και να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικός. Η κλιματική αλλαγή, και σωστά η κλιματική κρίση, αυξάνει αισθητά το κίνδυνο περιβαλλοντικών κρίσεων και δημιουργεί την επιτακτική ανάγκη για άμεση μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο παραγωγής. Ταυτόχρονα, η παγκόσμια αγορά διασυνδέεται με ολοένα ταχύτερους ρυθμούς, καθιστώντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του ελληνικού προϊόντος και της ελληνικής παραγωγής καθοριστικής σημασίας για την οικονομική βιωσιμότητα του κλάδου. Η κυβέρνησή μας βρίσκεται στο πλευρό σας, το γνωρίζετε. Στόχος μας να δουλέψουμε αποτελεσματικά μαζί για να διασφαλίσουμε την μακροπρόθεσμη ευημερία του κλάδου. Κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, αλλά και με δηλώσεις του Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Διονύσης Σταμενίδης, στάθηκε στις πολιτικές που έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει το Υπουργείο στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της νέας ΚΑΠ 2023-2027 για να βοηθήσει τον κλάδο της αμπελουργίας να απαντήσει στις μεγάλες προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος, τονίζοντας ότι η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αμπελουργίας είναι χωρίς αμφιβολία μια μεγάλη πρόκληση. Πράγματι, περνάει σημαντική κρίση. Βλέπουμε ότι αρκετά στρέμματα μειώνονται, υπάρχει κλιματική κρίση και υπάρχει και ενεργειακή κρίση. Πρέπει όλοι μαζί να δουλέψουμε. Αυτό το πολύτιμο αγαθό, η πολύτιμη καλλιέργεια για την Ελλάδα, πρέπει να την ενισχύσουμε. Εμείς ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός ο Λευτέρης ο Αυγενάκης, έχουμε τοποθετήσει την αμπελοκαλλιέργεια στην πρώτη γραμμή. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα σημαντικό εργαλείο, το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο είναι ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο με τον οποίο στοχεύουμε μέσα από τις δράσεις του να ενισχύσουμε την αμπελοκαλλιέργεια για να κάνει τη μετάβαση στη σύγχρονη εποχή. Είμαστε εδώ, είμαστε κοντά στους παραγωγούς για να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουμε μαζί όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα. Υπάρχει το τομιακό πρόγραμμα, το οποίο είναι περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ, αλλά υπάρχουν και οι άμεσες και έμεσες ενισχύσεις
που προφανώς ισχύουν οριζόντια σε όλους τους παραγωγούς, αλλά είναι σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία για να κάνουν το βήμα να προχωρήσουμε στην πράσινη μετάβαση. Υπάρχουν σχέδια βελτίωσης, υπάρχουν μικρά γεωβελτικά έργα, υπάρχουν οι νέοι αγρότες, υπάρχει το πρόγραμμα μεταποίηση που αφορά και τη μεταποίηση της αμπελοκαλλιέργειας του ίνου και υπάρχουν και οι άμεσες ενισχύσεις και τα οικολογικά σχήματα. Είναι ζητήματα, είναι χρηματοδοτικά εργαλεία που καλούμε τους αμπελουργούς να τα αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό. Προφανώς συζητάμε για τη νέα ΚΑΠ που έχει αρκετά ζητήματα. Τα είδαμε όλα με τις διαμαρτυρίες των αγροτών, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Προφανώς αυτή η πράσινη μετάβαση συμφωνούμε απόλυτα στους στόχους, αλλά ζητούμε ως ελληνική κυβέρνηση, το έχει κάνει και ο Λευτέρης Αβγιονάκης στις συναντήσεις των Υπουργών Γεωργίας στην Ευρώπη, ότι πρέπει να δοθεί χρόνος στους παραγωγούς να προσαρμοστούν και ταυτόχρονα να γίνει πιο ευέλικτη, λιγότερο γραφειοκρατική και πιο φιλική σε ένα ιδιαίτερο κομμάτι που είναι οι αγρότες. Είναι μια εποχή πιεστική. Ανταγωνισμός από παραγωγούς τρίτων χωρών χωρίς τις δεσμεύσεις που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενεργειακή κρίση που η ελληνική κυβέρνηση, οι προτάσεις που έκανε αντιμετωπίζουν ουσιαστικά το ζήτημα και με το πρόγραμμα Αιγαία που έχει χαμηλή τιμή κιλοβατόρας και με το πρόγραμμα Απόλλων με το οποίο διασυνδέονται εικονικά καταναλώσει το ΕΜΒΟΕΒ δημοτικών αρδεύσεων με εγκεκριμένα φωτοβολταϊκά πάρκα, αλλά και το πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στο χωράφι, το οποίο επιδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι ζητήματα που πραγματικά πρέπει έτσι να τα συζητήσουμε, να τα προχωρήσουμε και να βρούμε λύσεις. Ταυτόχρονα αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, αλλά και σε αυτές που θα ληφθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για μεγαλύτερη θωράκιση τόσο του συγκεκριμένου προϊόντος, όσο και άλλων ελληνικών προϊόντων. Εμείς θα προχωρήσουμε και σε μια νέα παρέμβαση νομοθετική που αφορά συγκεκριμένα προϊόντα POP-PUGUE για να ενισχύσουμε ακόμα και να προστατεύσουμε και τους παραγωγούς αλλά και τους Έλληνες καταναλωτές. Ταυτόχρονα έχουμε εδώ και καιρό δημιουργήσει τα μεικτά κλιμάκια ελέγχου από υπηρεσίες του Υπουργείου και όχι μόνο από τις υπηρεσίες του Υπουργείου, άμα χρειαστεί ζητούμε και τη συνδρομή και άλλων υπηρεσιών. Μάλιστα αυτοί οι έλεγχοι το τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50% και έχουμε βρει και σε πολλές περιπτώσεις εντυπωσιακά αποτελέσματα και όλοι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να παραπλανήσουν τον Έλληνα καταναλωτή και να δημιουργήσουν πρόβλημα στον Έλληνα παραγωγό έχουν πάρει το μήνυμά τους και είναι βέβαιο και αυτό να το ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι εμείς θα προχωρήσουμε σε ακόμα πιο συγκεκριμένες ενέργειες για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα του μιμητισμού. Το αίτημα της χρηματοδότησης του στρατηγικού σχεδίου είχε θέσει νωρίτερα ο πρόεδρος της ΚΕΟΣΕ, Χρήστος Μάρκου, για να έρθει λίγο αργότερα η απάντηση από τον κύριο Σταμενίτη, ενώ για μια θετική εξέλιξη έκανε από την πλευρά της λόγο και η πρόεδρος της Εθνικής Διαπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Ίνου, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Μάλιστα, κυρία Σπυροπούλου σημείωσε ότι η αμπελουργία και η ενοπία είναι αλληλένδετη τομής, επισημένοντας την ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων φορέων, ώστε το στρατηγικό σχέδιο να οδηγήσει στην επίτευξη του στόχου για αναστροφή των τάσεων εγκατάλειψης και εν τέλει την ανάπτυξη της αμπελουργίας στην χώρα. Φιλοδοξεί λοιπόν να αναζητήσει λύσεις στα μεγάλα ζητήματα της ελληνικής αμπελουργίας, μα κυρίως να προσδιορίσει τους όρους και τις βιωσιμότητες για την βιωσιμότητα και τις προϋποθέσεις για μια ανταγωνιστική αμπελουργία που θα διασφαλίσει ένα αξιοπρεπές εισόδημα στον καλλιεργητή που αυτός με τη σειρά του θα θωρακίσει με το ποιοτικό πρωτογενές προϊόν που θα παράξει. Τη μεγαλύτερη δυνατή ανάπτυξη της ελληνικής ενοποιίας. Η ελληνική ενοποιία αναμφίβολα έχει κάνει σημαντικά βήματα προώθηση. Αυτά τα βήματα απαιτείται να ακολουθήσει και η αμπελουργία παραγωγικά προϊόντα. Για να γίνει όμως αυτό, χρειάζεται ένας στρατηγικός σχεδιασμός. Ένας σχεδιασμός πάνω στον οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Εμείς λοιπόν, μέσα από τις τάξεις της Εθνικής Διαπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Ίνου, το έχουμε κάνει. Περιμένουμε από την πολιτεία την έπαιρνη συμφωνία της πάνω σε αυτό το στρατηγικό σχέδιο με τη χρηματοδότησή του να
να προχωρήσουμε στο αίτημα που έχει κατατεθεί για την ολοκλήρωση του business plan της απελουργίας, όπου το ΙΠΑ, το Υπουργός Ολευθέρης Αβγενάκης, έχουν θετική ανταπόκριση σε αυτό. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα χρήματα από το πρόγραμμα του ΠΑ και μπορούμε πραγματικά να τα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες μετά τις ευρωεκλογές και να καταλήξουμε σε μια συμφωνία συγκεκριμένη ώστε αυτό το business plan για την απελουργία επιτέλους να γίνει πράξη ως δεύτερο εργαλείο μετά το business plan που ήταν, υπήρχε για τον Ίνωπο και αυτό θέλει τη δική του επικαιροποίηση. Σήμερα και τη στιγμή έχουμε αρχίσει κιόλας και ενδεικνύονται ένα στρατηγικό σχεδίο για τον απελευθερωτικό τομέα. Όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου την καινούργια χρονιά το 2024, έθεσα ως βασικό στόχο της Προεδρίας μου το να προχωρήσουμε επιτέλους σε αυτόν τον στρατηγικό σχεδιασμό. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη σημερινή θετική ανταπόκριση του Υπουργείου μέσω του κ. Σταμονίτη και του κ. Αβγενάκη για την χρηματοδότηση αυτού του στρατηγικού σχεδίου. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και βεβαίως και εγώ και όλα τα στελέχη της Διεπαγγελματικής και το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και όλα τα μέλη της είμαστε στη διάθεσή σας, κύριε Υπουργέ, για να έρθουμε μετά τις ευρωεκλογές και να θέσουμε το προγραμματισμό. Χαίρομαι ιδιαίτερα επίσης που το Υπουργείο έχει θέσει το υλοποιητικό και απελευθερωτικό κλάδο κάπως ως βασικούς τομείς και περιμένουμε λοιπόν τη θετική ανταπόκρισή σας στα δύο αιτήματα που σας έχουμε στείλει για συνάντηση της Διεπαγγελματικής με την ηγεσία του Υπουργείου. Στον στόχο της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών για υγιείς συνεταιρισμούς μέσα από την εκπαίδευση αναφέρθηκε η ταμεία της ΕΘΕΑΣ Διαμαντούλα Κρητικού. Δύσκολα τα χρόνια της απελευθερωτικής, όμως έχουν προοπτική, έχουν μέλλον και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το εξής. Να γινόμαστε, να βελτιωνόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι. Η ΕΘΕΑΣ, μετά τη σύστασή της, φυσικά όχι μόνο με τον υλοποιητικό κλάδο, αλλά με όλους τους γεωργικούς φορείς, προσπαθεί να μάθει, να εκπαιδεύσει και να αλλάξει την εικόνα των συνεταιρισμών με υγιείς έτσι ομάδες οι οποίες θα φέρουν ιδανικά και ευρωπαϊκά αποτελέσματα. Το συνέδριο χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας, ο οποίος αναφέρθηκε στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης για την στήριξη του κλάδου αλλά και συνολικότερα του πρωτογενούς τομέα, αλλά και εκ μέρους του ΓΕΟΤΕΕ, η Άννα Τσολιού. Οι τοπικές αρχές οφείλουν σε συνεργασία με τους παραγωγούς και τις ερευνητικές κοινότητες να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη στήριξη της αεφόρου ανάπτυξης. Οι δράσεις μας θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των αμυρουργών σε βιώσιμες πρακτικές, την προώθηση της έρευνας για ανθεκτικές ποικιλίες αμπέλου και την ενθάρρυνση της χρήσης βιολογικών και ανανεώσιμων πόρων. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στη συνεργασία και στη συλλογική δράση. Οι τοπικές κοινωνίες, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις παραγωγών μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλήτες για τη διάδοση καλών πρακτικών και την επίτευξη κοινών στόχων. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα επίσης η επιλογή των νέων ποικιλιών που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ώστε να μειώσουμε την ευαλωτότητα της απελουργίας απέναντι στα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης, όπως τα ανέφερε και ο κύριος αξιότιμος υπουργός και ο υπουργός, τα οποία στο μέλλον θα ενταθούν και η απελουργία θα αντιμετωπίσει δυσκολίες. Νομίζω ότι μέσα και από τους πλησιακούς παράγοντες του ΙΠΑΤ σήμερα θα αναδειχθούν και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο κλάδος της απελουργίας, έτσι ώστε να προωθηθεί και κυρίως να γίνει και μια συζήτηση γύρω από το γνωμοθετικό πλαίσιο, αλλά κυρίως και το θεσμικό πλαίσιο ελέγχου για την πάταξη της μαύρης αγοράς και της νοθείας που μαστίζει το χώρο της απελουργίας και του ΙΕΝ. Στην σημασία του συνεδρίου και κυρίως των συμπερασμάτων που θα διεξαχθούν ώστε να αποτελέσουν έναν οδικό χάρτη για τη θωράκιση και ανάπτυξη της απελουργίας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ίνος Γουάινερη και επίτιμος πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Ίνου και Αμπέλου Βαγγέλης Αργυρής. Όλοι οι φορείς του κλάδου, με τη συμμετοχή και του Υπουργείου, έχουν εστερνιστεί ότι η ελληνική απελουργία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Ή θα πάρθουν σοβαρές και μεγάλες αποφάσεις, ή κάποια στιγμή θα λέμε ότι είχαμε και αμπέλια στη χώρα μας. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες να
ενταχθούν νέοι αμπελουργοί. Χωρίς εισόδημα κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτό το επάγγελμα. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται γενναία χρηματοδότηση, κίνητρα και πάνω απ' όλα το επάγγελμα του αμπελουργού από ένα παραδοσιακό επάγγελμα που κληρονομήσαμε από τους γονείς μας και σε μεγάλο μέρος παραμένει μέχρι και σήμερα, πρέπει να γίνει ένα επάγγελμα βιώσιμο με μεγέθη που θα μπορούν να παράξουν αποτέλεσμα οικονομικό. Έτσι μπορούμε να μιλάμε για το μέλλον της ελληνικής αμπελουργίας. Δεν θέλω να μιλήσω για τη σπουδαιότητα των αμπελιών στο περιβάλλον, στις νέες συνθήκες, στην κλιματική αλλαγή, που είναι ένα φιλοπροβατορικό δέντρο. Αλλά πρέπει όμως αυτό να το εστερνιστούμε όλοι. Και θα μιλούσα για μια επιτυχία, αν πράγματι κατανοήσουμε το πρόβλημα και δεσμευτούμε ο καθένας από τη μεριά του, παραγωγή, φορείς, συνεταιρισμοί, ιδιώτες και παράλληλα η πολιτεία να συνδράμει και να καθοδηγήσει αυτή την ανατρεπτική πορεία για την νέα φάση της ελληνικής αμπελουργίας. Πιστεύω ότι αύριο στα συμπεράσματα να είναι τέτοια που θα, μετά από τέσσερις αξιόλογες εισηγήσεις, να βρεθούμε σε ένα σχέδιο που θα συνυπογράψουμε όλοι ότι πρέπει να υλοποιηθεί. Έτσι θα κλείσουμε λοιπόν η δεύτερη μέρα του συνεδρίου στα ρεπορτάζ των δελτίων ειδήσεων που θα ακολουθήσουν. Έρχεται λοιπόν αμέσως τώρα το απογευματινό δελτίο ειδήσεων, η ώρα της Ηπείρου. Ξανά μαζί σας το μεσημέρι της Δευτέρας, λίγα λεπτά μετά τις 3 και βέβαια όπως έλεγα Σαββατοκύριακο αυτό με έντονη επικαιρότητα, με αρκετά πράγματα εδώ στην περιοχή μας, θα τα βλέπετε όλα μέσα από τα δελτία ειδήσεων. Να είστε όλες και όλοι καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.